Καλησπέρα σε όλους και όλες από το στούντιο του ΙΡΟΗ, του διαδικτυακού σταθμού του ΕΠΑΜ. Σας καλησπερίζουμε. Είμαι η ομιλούσα η Ευαγγελία Χαραλάμπους, μέλος της ΠΓΑΜΑ και της νομικής αλληλεγγύης ΕΠΑΜ. Κοντά μου έχω τις κυρίες Ειρήνη Αντωνίου και Ζαχαρούλα Ψαρού. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να πω μια καλησπέρα σε όλους τους φίλους και συναδέλφους στην Κέρκυρα, στα Χανιά. Είστε η κυρία Αντωνίου. Ναι, ναι, η Ειρήνη Αντωνίου. Είμαι συνταξιούχος της Εθνικής Τράπεζας και μέλος του συντονιστικού της παράταξης Ανυπότακτη Συνταξιούχη. Και θα ήθελα να καλησπερίσω τους φίλους και συναδέλφους στην Κέρκυρα, στα Χανιά, στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο και φυσικά και όλους τους Αθηναίους που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι Ζαχαρούλα Ψαρού, είμαι αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας, μέλος του Συντονιστικού των Ανυπότακτων. Σε όλη την Ελλάδα έστειλε εδώ η φίλη μου Ειρήνη Αντωνίου χαιρετισμούς. Εγώ να χαιρετήσω και τους συναδέλφους μας που αυτή τη στιγμή βρίσκονται απ' έξω από το κεντρικό της Εθνικής Τράπεζας. Κοιτώντας την ώρα, ήδη η Επιτροπή του ΛΕΠΕΤΕ θα έχει αρχίσει να συνεδριάζει. Και κάποιοι συνάδελφοι είναι απ' έξω και περιμένουν να δουν τι ακριβώς θα γίνει. Καταρχήν θα πρέπει να σας πούμε ότι ο κύριος Δημήτρης Καζάκης θα είναι με μια μικρή καθυστέρηση κοντά μας. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνείτε, το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε είναι 210-34-28-676. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε θέμα να συζητήσουμε και κυρίως βέβαια το παρόν. Ποιο είναι το θέμα μας, κυρία Αντωνίου, να κάνουμε μια περίληψη, μια ανακεφαλαίωση του όσα ήδη γνωρίζουν κάποιοι ακροατές μας και κάποιοι άλλοι μπορεί να μην έχουν ακούσει την προηγούμενη εκπομπή μας, βέβαια μην ξέρουν το θέμα που απασχολεί το συγκεκριμένο σύλλογο στον οποίο ανήκετε. Σε ευχαριστώ, Ευαγγελία. Θα ήθελα να με λες Ειρήνη, δεν υπάρχει, είμαστε φίλοι εδώ. Συναγωνίστριες. Όλοι έχουμε ξανάρθει. Είχαμε κάνει την προηγούμενη εκπομπή μας εδώ με τον Δημήτρη και τη Ζαχαρούλα στις 13 του Νοέμβρη. Το θέμα μας είναι η κατακρήμνιση του λογαριασμού επικούρησης της Εθνικής Τράπεζας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος κύριος Φραγκεδάκης έστειλε δύο τελεσίγραφα τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη, ότι καταργείται ο λογαριασμός, σαν να θέλει να τον κλείσει η τράπεζα. Δηλαδή, για να καταλάβουμε και εμείς, ναι, που δεν είμαστε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, έχετε ένα επικουρικό λοιπόν κεφάλαιο, από το οποίο λαμβάνετε. Δεν είναι επικουρικό ταμείο. Δεν είναι επικουρικό ταμείο. Είναι ένας λογαριασμός, απλά λογαριασμός. Ναι, που έγινε το 1949, προϊόν διμερού συμφωνίας μεταξύ του εργοδότη της τράπεζας και των εργαζομένων, των υπαλλήλων εργαζομένων και συνταξιούχων, με σκοπό να υπάρχουν αυτά τα χρήματα εκεί που θα δίνονται σαν επικουρικό βοήθημα όταν θα βγαίνει ο εργαζόμενος στη σύνταξη. Πέραν αυτού του λογαριασμού του επικουρικού, έχετε και άλλο επικουρικό? Όχι. Επομένως είναι το επικουρικό σας, ναι, όπως το Ταμείο Μετάλλου, ας πούμε, έχει ένα κεφάλαιο, το επικουρικό ταμείο τους, που τους δίνει ένα καλό, τέλος πάντων, επικουρικό, γιατί το βάζουν από την τσέπη τους οι άνθρωποι. Κάτι αντίστοιχο είναι και το δικό σας, απλά λέγεται λογαριασμός. Ναι, γιατί τι έγινε το 49, Ευαγγελία? Υπήρχε επικουρικό ταμείο στην τράπεζα από το 32, νομίζω, Ζαχαρουλέτς, δεν είναι? Και το 49, για να εξυπηρετήσουμε την ρευστότητα της τράπεζας, που μετά τον εμφύλιο πόλεμο δεν είχε ρευστό, δώσαμε όλα τα αποθεματικά του ταμείου, ανοίχτηκε αυτός ο λογαριασμός και, μάλιστα, συμφωνήθηκε με την τράπεζα. Άρα δεν έχει νομική προσωπικότητα ο λογαριασμός. Όχι. Είναι απλά ένας λογαριασμός. Στην ουσία, δηλαδή, καταργήθηκε το επικουρικό σας ταμείο και σηματίστηκε ένας λογαριασμός τραπεζικός στην ουσία. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, σε αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό μπαίνουν οι εισφορές των εργαζομένων και μόνον. Και του εργοδότη. Η συμμετοχή. Αλλά όχι του κράτους.
η συμμετοχή του εργοδότη και του εργαζόμενου. Και μάλιστα πολύ ψηλές εισφορές, τριπλάσεις από ό,τι στα επικουρικά του ΙΚΑ. Δηλαδή έβαζε 9% εργοδότης και βάζει στους ακόμα εργαζόμενους ασφαλισμένους στο ΛΕΠΕΤΕ και 3% εμείς ή 3,5% εμείς. Και τώρα τι έγινε, η τράπεζα τα θέλει όλα. Το 2005 τώρα με όλους αυτούς τους ασφαλιστικούς, ναι. Αντιασφαλιστικούς ναι. νόμους που έχουν γίνει κατά καιρούς, πέρασαν οι νέοι εργαζόμενοι που μπαίνουν στην τράπεζα από το 2005 και μετά, πέρασαν στο επικουρικό του ΙΚΑ. Και άρχισε ο λογαριασμός να γίνεται εθνησυγενής. Να φθήνει. Σωστά. Αλλά υπήρχαν... Γινόντουσαν μόνο αναλήψεις λοιπόν. Να πούμε και από πού δημιουργήθηκαν και όλα τα ελλείμματα στο ΛΕΠΕΤΕ. Είναι αυτονόητο ότι ένας λογαριασμός όταν δεν έχει εισφορές από τους νέους συναδέλφους, είναι αυτονόητο ότι τα έσοδά του φθήνουν κάθε χρόνο. Ωστόσο, επειδή όλο αυτό υπήρχε ένα σύστημα που κατά κάποιο τρόπο υπήρχε μια προστασία για το συνταξιούχο, η οποία είναι σύμφωνη βέβαια και με το Σύνταγμα και με τους ευρωπαϊκούς και με τους διεθνείς κανόνες, ένας από τους διοικητές της τράπεζας, ο οποίος προερχόταν και από την ιεραρχία της, ο κύριος Μίρκος, ουσιαστικά το 1995 έκανε μία τροποποίηση του κανονισμού αυτού του συγκεκριμένου λογαριασμού. Ο λογαριασμός κινείται από μία διαχειριστική επιτροπή, η οποία κάθε μήνα κανονίζει τα έσοδα και τα έξοδά του. Αυτός λοιπόν έκανε μία τροποποίηση στον κανονισμό και ενώ μέχρι τότε ο λογαριασμός υπήρχε δυνατότητα, αν δεν είχε χρήματα, να μην έδινε ή να έδινε λιγότερα, να έδινε λιγότερα, εν πάση περιπτώσει. Αυτός λοιπόν ουσιαστικά και από εκεί φεύγει αυτό που λέμε σήμερα το εγγυημένο παροχών. Είπε λοιπόν ότι οπωσδήποτε ο λογαριασμός, η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη κάθε μήνα να δίνει στους συνταξιούχους κανονική επικουρικό βοήθημα. Κανονικό. Κανονικό. Υπολόγισε ένα ποσοστό συγκεκριμένο πάνω το στο... Ορίσανε, ναι, λοιπόν. Το ορίσανε και αυτό είναι συγκεκριμένο... Πάνω στην κύρια σύνταξη. Στην κύρια σύνταξη. Πάνω ναι. στην κύρια σύνταξη. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, τι συμβαίνει? Αυτό λοιπόν λειτουργούσε. Καταρχήν το 2005 που φύγανε οι ασφαλισμένοι σας και πήγανε στο επικουρικό του ΙΚΑ, είχαμε και τη μεγάλη αρπαγή όλων των διαθεσίμων των ταμείων. Αν κρίνω και από το δικό μου το ταμείο, το οποίο έχασε, το Ταμείο Νομικών, το οποίο έχασε 4 δισεκατομμύρια δραχμές τότε. Όχι, πιο νωρίς από το. Με το φινανσίριο. Επιδραχμής. Ναι, το 1996 πήραν τα αποθεματικά, τότε είχαν αρχίσει να παίρνουν τα αποθεματικά των ταμείων. Και μας είναι υποτίθεται πάγιο αίτημα του δικηγορικού κόσμου να επιστρέψουν τα διαθέσιμα στα ταμεία μας που δεν πρόκειται να βρουν τον δρόμο ποτέ βέβαια κάτω από αυτή την κατάσταση. Και τώρα τι συμβαίνει, πού έχετε φτάσει με το επικουρικό σας, οι παλιοί ασφαλισμένοι ή πρώτου 2005, γιατί καινούργιοι... Πριν το 2005 λοιπόν εξακολουθούν, είναι σήμερα νομίζω περίπου... Είχατε μία εγγύηση ότι θα παίρνετε οπωσδήποτε 4,5, ένα ποσοστό, ναι, επί της, ναι, κυρίας σύνταξής σας, και τι έχει συμβεί τώρα ανατρεπτικό? Λοιπόν, το καλοκαίρι φέτος, λοιπόν, γύρω στις 20 Ιουλίου, έστειλε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, κ. Φραγκιαδάκης, έστειλε μία επιστολή στο Σύλλογο Συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας και τους είπε ότι, με λίγα λόγια, ότι δεν έχω καμία υποχρέωση να το δίνω και με πιέζουν και από το τούχου σου τώρα. Ναι, ναι, όχι, δεν νομίζω, δεν εξέφρασε, ναι, και λύπη ιδιαίτερη. Ναι. Μπορώ να πω ότι όλο αυτό ήταν, ναι, ότι δεν είμαι και υποχρεωμένος να σας το δίνω και δεν έχω καμία ευθύνη για να σας το δίνω. Ήταν δανειακή εξυπηρέτηση αυτό που μας έκανε. Να το εξηγήσουμε αυτό. Αυτός λοιπόν είπε από το καλοκαίρι ότι δεν έχω καμιά υποχρέωση και θα μεταφερθείτε στο σχετικό κλάδο, το ΙΚΑ ΕΤΕΑΕΠ, το οποίο ουσιαστικά δεν έχει μπει μέχρι σήμερα στις διαπραγματεύσεις που κάνουμε, σε ένα κόπο, δηλαδή πάνε και τον ρωτάνε, ωραία, και τι είναι το ΙΚΑ ΕΤΕΑΕΠ, πόσα θα παίρνουμε δηλαδή? Συγγνώμη, από εκεί. Το ΕΤΕΑΕΠ έχει την επικούρηση των... Του ΕΦΚΑ. Όχι του ΕΦΚΑ, είναι την επικούρηση όλου του ασφαλισμένου κόσμου,
και των ΔΕΚΟ και των τραπεζών. Ναι, είναι αυτό το ενιαίο επικουρικό ταμείο το που το είχαν ξεκινήσει. Έχει το ΕΦΑΠΑΞ και το επικουρικό. Ναι, το οποίο από την έναρξή του δηλαδή είχαν προβλέψει ότι σε πολύ σύντομο διάστημα θα τα έφτανε οι συγγενές και πολύ σύντομα θα παρουσίαζε μεγάλα ελλείμματα. Εν πάση περιπτώσει, σε όλο αυτό λοιπόν δεν μπαίνει καν στον κόπο να πει ότι να βγάλει κάποιος υπολογισμός και να πει, ας πούμε, ότι κοίταξε, εσύ που έπαιρνες, ξέρω εγώ, 3 εκατοστάρικα σε αυτό, στο άλλο κάπως θα παίρνεις 2, δηλαδή έστω για μια διαπραγμάτευση να προσπαθήσει, ας πούμε, να παρασύρει τους συλλόγους. Να τα ξεχωρίσουμε λιγάκι, ναι. Να τα ξεχωρίσουμε. Από τότε που δημιουργήθηκε ο ΕΦΚΑ, το 2016, ναι, 16, χωρίστηκαν οι κλάδοι ασφάλισης, η κύρια σύνταξη πήγε στον ΕΦΚΑ και η επικουρική, επικουρικά ταμεία, όλα, και ΙΚΑ και ΔΕΚΟ, ναι, και τα πάντα, πήγανε στο ΕΤΕΑΕΠ. Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, το οποίο υποτίθεται θα δίνει τις επικουρικές συντάξεις και το ΕΦΑΠΑΞ. Και σας λέει τώρα πάτε στο ΕΤΕΑΕΠ να πάρετε την επικουρική σύνταξη. Η οποία σε ποιο ποσοστό θα είναι. Δεν έχει μπει σε τέτοιες λεπτομέρειες. Απλά ήθελα να απαντήσω σε αυτό, Ζαχαρούλα. Mm. Ότι αφού θα εφαρμοστεί τώρα ο καινούριος νόμος του Κατρούγκαλου, ο λεγόμενος, θα υπάρχει ο κόφτης και όλες οι επικουρικές θα δέχονται επανυπολογισμό ανατρίμηνο και θα περικόπτονται. Οπότε τι να σου υποσχεθεί. Εν πάση περιπτώσει όμως, μισό λεπτό, ένα πλαίσιο, έστω και αυτή τη στιγμή, έτσι, για κάπως να σε παρασύρει, λέω. Οι ασφαλισμένοι, οι συνάδελφοί σας, από το 2005 και μετά, τι επικουρική παίρνουν? Όταν λέμε τι εννοούμε... Πότε θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι? Μετά από 40 στα 40 χρόνια. Ναι, ναι. Άρα δεν ξέρουμε και για αυτούς τι ισχύει. Βεβαίως. Ξέρουμε. Όχι, δεν ξέρουμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Έτσι. Και από όσο γνωρίζω από τον ΕΦΚΑ, από τον ΕΦΚΑ και από τον ΕΤΕΑΕΠ, το νόμο δηλαδή που τους είχα δει τους νόμους, από όσο γνωρίζω, και στον ΕΤΕΑΕΠ ισχύουν οι κανονισμοί των ταμείων των ασφαλισμένων. Βεβαίως. Άρα, εσείς, δηλαδή οι επιμέρους, οι ΔΕΚΟ, οι τράπεζες, όσες επιχειρήσεις είχαν ένα κανονισμό ασφάλισης του προσωπικού τους, ειδικά στην επικούρηση, παίρνουν το ποσοστό που λέει ο κανονισμός τους. Επομένως εσείς που δεν έχετε κανονισμό από άλλο ταμείο που συνενώθηκε με το ΕΤΕΑΕΠ, γιατί μιλάμε ότι το ΕΤΕΑΕΠ συγκέντρωσε, συνέλεξε όλα τα επικουρικά ταμεία. Ακριβώς. Εσείς λοιπόν δεν έχετε κανέναν κανονισμό, έχετε έναν λογαριασμό τραπεζικό και κάποιες άτυπες συμφωνίες με τη διοίκηση τότε της τράπεζας, ναι, τα οποία θα ζητήσετε, υποθέτω, από τη διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ να τα λειτουργήσει. Ότι αφού είχαμε συμφωνήσει με το τάδε ποσοστό επί της κυρίας σύνταξης, αυτό θα θέλουμε να παίρνουμε. Κάπως και έτσι. Θα σας πει ο διοικητής, ναι, του ΕΤΕΑΕΠ, α, να ρωτήσω την νομική μου υπηρεσία, δεν το ξέρω. Βασικά, εμείς, Ευαγγελία, δεν θέλουμε να καταργηθεί ο ΛΕΠΕΤΕ. Ο λογαριασμός μας, ο κύριος Φραγιαδάκης, θέλει να καταργηθεί. Να φύγει το βαρύδι από την πλάτη του και από την. Καταρχήν όλοι οι λογαριασμοί, το θυμάμαι από το 2010 που είχε γίνει ο σχετικός νόμος, υπήρχε η πρόβλεψη ότι όλοι οι λογαριασμοί θα πέσουν σε ειδικό ταμείο. Και αυτό υλοποιούν αυτή τη στιγμή, υλοποιούν η μνημονιακή δέσμευση που έχουν αναλάβει το 2010. Δεν είναι κάτι καινούριο. Λογαριασμοί, όταν λέμε οι λογαριασμοί. Οι λογαριασμοί πάσης φύσης. Δηλαδή αυτοί που έχουν μια κοινωνική διάσταση. Βέβαια, γιατί κοιτάξτε, κάθε υπουργείο και κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου έχει δικούς του λογαριασμούς, έτσι τους λένε, κάποιες τσέπες τέλος πάντων, στις οποίες συνήθως συγκεντρώνονται πολλά χρήματα για τον Α ή Β λόγο. Ας πούμε, στα πανεπιστήμια λειτουργούν οι λογαριασμοί κονδυλίων έρευνας. Μάλιστα. Στο οικονομικό λειτουργούν οι λογαριασμοί μετά την επωνυμία. Αυτοί συνήθως έχουν πάρα πολλά χρήματα. Όπως πάρα πολλά χρήματα είχε το δικό σας το ταμείο. Και το δικό σας το ταμείο. Το ταμείο, το λογαριασμό σας. Ναι. Και ως λογαριασμός δεν παρέχει εγγύησεις. Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Βέβαια για μένα λάθος είναι του συνδικαλιστικού σας φορέα. Που δεν φροντίσατε εγκαίρως. Είναι εγγυημένο παροχών από το 1995. Με νομοθεσία ειδική. Με συμφωνία της τράπεζας, του διοικητή. Ναι, έπρεπε να περιβληθεί νομοθετικό τύπο. Εντάξει, εσείς δεν μπορείτε να τα ξέρετε αυτά. Τα συνδικαλιστικά όργανα ουσιαστικά που τα ξέρουν αυτά
δεν τα φροντίσαμε. Υπάρχει ένας κανονισμός που λειτουργεί όλος αυτός ο λογαριασμός. Αυτά είναι, αν δεν νομοθετηθεί κάτι πάνω στο θέμα της σύνταξης, είτε κύρια είναι είτε υπηκουρική είναι, ξεχάστε το. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι νομικά ζητήματα. Μην κουράζουμε τους ακροατές μας. Επαναλαμβάνουμε ότι το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 210-34-28-676. Και πάμε τώρα στο τι συμβαίνει αυτές τις μέρες, τι αποφασίστηκε. Περιμένατε, μη ήσασταν εν αναμονή κάποιες απόφασεις. Ναι. Της διοίκησης. Βασικά, η διοίκηση επιμένει. Ναι. Στο ότι θα καταργηθεί ο ΛΕΠΕΤΕ και ελάτε εδώ να συζητήσουμε, να κάνουμε μία επιτροπή, είπε ο κ. Φραγκεδάκης, η οποία μέσα σε 20 μέρες, βιάζεται μέχρι το τέλος του χρόνου, να δούμε το πλαίσιο πώς θα κάνουμε, τι θα κάνουμε. Χωρίς να λέει κάτι συγκεκριμένο, αλλά ξέρουμε ότι μιλάει στη βάση... Τι σας θέλει εσάς δηλαδή, να κάνετε τι? Να περάσουμε στο επικουρικό του ΙΚΑ προφανώς. Να κάνουμε μια επιτροπή... Ποιος καλεί? Για το πώς, καλεί εκπροσώπου σας, των συλλόγων? Ναι, ναι, το Σύλλογο Συνταξιούχων. Πόσα άτομα αριθμούν οι συλλογοί σας? Συνολικά, πόσους ανθρώπους αφορά? 16.500 συνταξιούχους. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι εξήλθαν μέχρι το 2005 και εξέρχονται ακόμα. Και ακόμα, σήμερα δηλαδή. Και ακόμα, εξέρχονται. Ναι, ναι. Στο τέλος δηλαδή, του 2016 έκανε μια μεγάλη εθελούσια. Όσοι είχαν συγκεντρώσει προϋποθέσεις το 2005 που πήγαν στην επικούρηση του ΙΚΑ. Αυτοί που από το 2005 είναι εισερχόμενοι, δηλαδή δεν είμαστε θα ακόμα. Θα πάνε στον καιρό του, θα στα 40 πάνε, χρόνια. Και έτσι κι αλλιώς δεν συζητάμε ακόμα. Όσοι βγαίνουν εντωμεταξύ, αυτό είναι μέλη σας. Δηλαδή, επομένως, και όλοι οι υπάλληλοι της Εθνικής Τράπεζας που θα βγουν ακόμα και αύριο που λέει ο λόγος, θα τους αφορά αυτό το πράγμα. Για πόσα χρήματα μιλάμε, πόσα χρήματα έχει αυτός ο λογαριασμός? Αυτή τη στιγμή, ο λογαριασμός είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Και είναι ένα ερώτημα και αυτό. Πώς θα τροφοδοτηθεί, αφού ακριβώς οι εισφορές των νέων, γιατί έχουμε την αλληλεγγύη των γενναίων στην ασφάλιση, έτσι. Εδώ δεν υπάρχει αλληλεγγύη. Δηλαδή, συγγνώμη, ποιος συνδικαλιστής το επέβλεψε αυτό το πράγμα? Αυτό ακριβώς. Τι ευθύνη τεράστια? Αυτό ακριβώς είναι ένα επιχείρημα. Συν ότι μιλάμε και για ένα οικονομικό ίδρυμα, την Εθνική Τράπεζα, η οποία υποτίθεται ότι έχει μια διαχειριστική επιτροπή, η οποία κάποια μέλη λοιπόν της διαχειριστικής είναι κορυφαία στελέχη της τράπεζας. Εντάξει, επειδή είναι κακούργημα, δεν υπάρχει ακόμα παραγραφή. Νομίζω μπορείτε να το προλάβετε. Μιλάμε όμως... Μιλάμε για κακούργημα. Από τη στιγμή που δεν σας εξασφαλίζουν την τροφοδοσία του λογαριασμού. Μα αυτό θέλω να πω, ότι αυτοί οι άνθρωποι είπατε ότι ξέρουν από επενδύσεις. Συστήνουν λοιπόν σε άλλο κόσμο πώς να επενδύσει τα λεφτά του. Άρα μπορούσαν να κάνουν μια πρόβλεψη και να ξέρουν αυτά τα χρήματα που είχε αυτός ο λογαριασμός. Πολύ μυαλό. Με ποιο τρόπο. Εάν έχω 10 ευρώ σε ένα λογαριασμό και τραβάω κάθε μέρα δεκάρα τη δεκάρα, δεν θα τελειώσει το δεκάρικο? Ακριβώς όταν δεν ανατροφοδοτείτε. Εκεί είναι το θέμα. Γι' αυτό λέω, είναι μεγάλη ευθύνη και θα μου επιτρέψετε, γιατί εγώ στη δικηγορία μου είχα επαφή με το συνδικαλισμό, έκανα εργατικό δίκαιο και γνωρίζω πολύ καλά τα ζητήματα αυτά και απογοητεύομαι για ακόμα μία φορά για το μη αγαθό πρόσωπο του συνδικαλισμού. Νομίζω ότι θα είναι τεράστια ευθύνη του συνδικαλισμού σας του μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω πώς έχει εξελιχθεί βέβαια ο χώρος σας, ούτε τον έχω αγγίξει ποτέ, αλλά τρομάζω, δηλαδή πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι είχαν συνέστηση των ευθυνών τους όταν έρχονταν σαν εκπρόσωποι σας σε συμφωνία με την τράπεζα, δέχονταν μια διαχειριστική επιτροπή του λογαριασμού σας και δεν τους ένοιαζε τίποτα? Δηλαδή ζουν αυτοί οι άνθρωποι και δεν τρέπονται για αυτό το πράγμα που έχουν κάνει, το έγκλημα κατά των συναδέλφων? Άμα σου πω ότι μας έβρισαν προχθές οι προηγούμενοι συνδικαλιστές. Η σημερινή πρόεδρος του ΤΥΠΕΤ, η κυρία Βογιατζοπούλου. Του ΤΥΠΕΤ, τι είναι το ΤΥΠΕΤ, καλά, να λέμε. Και ρωτάει να εξηγήσουμε, γιατί δεν τα ξέρει και ο κόσμος όλα αυτά. Το Ταμείο Υγείας σας δεν πήγε στο ΙΚΑ? Όχι. Έχει κρατήσει την αυτονομία του? Ναι. Μάλιστα. Είναι αυτοδιοικητικό. Η Εθνική Τράπεζα είχε Ταμείο Συντάξεων. Έγινε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Ναι. Έτσι. Είχε Ταμείο Συντάξεων. Και η νομοθετική και κρατήσαμε. Υπάρχει και ένα Ταμείο Υγείας αυτή τη στιγμή, το οποίο λειτουργεί κανονικά με τα έσοδα των συναδέλφων. Δεν υπάρχει καμιά κρατική επιχορήγηση
Και αυτό το ταμείο εξακολουθεί και υπάρχει μέχρι σήμερα. Τι σχέση έχει το Τίπετ με τον λογαριασμό? Τι σχέση έχει το Τίπετ? Το Τίπετ μέχρι και σήμερα. Δεν μπερδεύουμε λοιπόν με το Τίπετ. Όχι, έχει σημασία. Όχι, είναι μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΕΠΕΤΕ. Η πρόεδρος του Τίπετ, η σημερινή, είναι μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής. Αφενός. Ο ένας από τους 8. Ο ένας από τους 8 που διαχειρίζονται. Να μην προσωποποιούμε τα πράγματα χωρίς να χρειάζεται. Τα παρακαλούσα, απλώς να δώσουμε να καταλάβουν οι ακροατές γιατί εξανέστη, ας πούμε, αυτό το μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής. Δηλαδή, γιατί θύμωσε. Λοιπόν, θα σου πούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Αλλά όχι έτσι, για να καταλάβεις. Μην... Όχι με μεγάλη λεπτομέρεια, μπορεί να μην. Ναι, για να καταλάβεις πώς έχουν έρθει τα πράγματα. Δηλαδή, αυτά τα 8 μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής. Συγγνώμη, να ρωτώ εγώ καλύτερα. Μήπως είναι ότι. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, εμπλέκεται και το Τίπετ, γιατί δεν θα τροφοδοτείται από χρήματα και από το λογαριασμό. Ακριβώς. Έχουμε και αυτό το ζήτημα. Δηλαδή όταν πέφτουν τα έσοδα των εργαζομένων και όταν πέφτουν τα έσοδα των συνταξιούχων, εμείς ακόμα δίνουμε ένα μεγάλο ποσοστό από τη σύνταξή μας, τη δίνουμε για την επιβίωση του Τίπετ. Και από το Ινεπικουρική. Και από την Ινεπικουρική. Άρα πλήττεται μέσα και το Τίπετ. Θα παίρνει πολύ λιγότερα χρήματα, έτσι, για να το πούμε πολύ απλά. Καλύπτει και σιγά σιγά θα ξεσταθμίσει. Σε βαθμό που η βιωσιμότητά του θα είναι προβληματική τα επόμενα χρόνια. Ποια επόμενα χρόνια? Σε ένα χρόνο θα εξαφανιστεί. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν, να γίνει και πολύ σύντομα αυτό. Συγγνώμη, όλοι εσείς οι ασφαλισμένοι, καταρχήν καλύπτει την υγεία των ενεργών, υπαλλήλων και των συνταξιούχων, το Τίπετ. Ναι. Και μάλιστα οι εργαζόμενοι δίνουν 2,5% εισφορά και οι συνταξιούχοι 4%. Ναι, λογικό, έχουν πιο πολλά προβλήματα. Οι εργαζόμενοι. Λόγω ηλικίας. Ναι, έτσι λένε. Οι εργαζόμενοι είναι 10.000 και οι συνταξιούχοι είναι 16.500. Μάλιστα. Ποιος τροφοδοτεί το Τίπετ περισσότερο αυτή τη στιγμή? Οι συνταξιούχοι. Και όμως η κυρία Βογιατζοπούλου είπε δεν με ενδιαφέρουν οι συνταξιούχοι. Δεν χρειάζεται. Ναι, με ενδιαφέρουν οι εργαζόμενοι. Ναι. Και όταν την πήρανε τηλέφωνο εκεί... Είπε, εγώ με ψεύδες και απατεώνες δεν έχω καμία σχέση. Ναι, μην το προσωποποιούμε έτσι τόσο πολύ στη διαφορά. Θα πρέπει να καταλάβουν και οι ακροατές μας ότι εδώ δεν έχουμε ένα πρόβλημα προσωπικό ή κάποιοι με τους κάποιους. Εδώ Όχι. έχουμε ένα πρόβλημα. Συνδικαλιστικό περισσότερο. Ούτε συνδικαλιστικό είναι το πρόβλημα. Ούτε. Είναι κοινωνικό. Και είναι βασικά κοινωνικό. Πολιτικό, γιατί... όπως είναι όλα τα προβλήματα. Έτσι. Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή μένει ένας κόσμος ανασφάλιστος από επικούρηση, που την έχει πληρώσει με το αίμα του και με την τσέπη του τόσα χρόνια και θα μείνει χωρίς αυτό το κομμάτι της επικούρησης, το επικουρικό του ταμείο δηλαδή. Ήδη δεν έχουμε πάρει για το Δεκέμβρη. Μάλιστα. Τίποτα. Λοιπόν, και είναι και ένα κομμάτι... Άλλο πολύ σοβαρότερο που πλήττεται, που είναι η υγεία σας. Διότι αν δεν το τροφοδοτείτε όπως πρέπει το Τίπετ, θα κινδυνεύσει η υγεία και των άμεσα ασφαλισμένων και των έμεσα ασφαλισμένων. Βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως. Έτσι είναι, Ευαγγελία. Λοιπόν, να τα βάζουμε σωστά στη θέση τους. Εγώ προηγουμένως που αναφέρθηκα στο συνδικαλισμό, είναι γιατί ο συνδικαλισμός, επειδή ασκεί το κατά τον τρόπο που ασκεί το όλα τα προηγούμενα χρόνια, άφησε αυτές τις ορθάνυχτες πόρτες και κατέστρεψε τις υποδομές για το μέλλον, εγώ εκεί κάνω την κριτική μου. Όσον αφορά τα πρόσωπα και τις ευθύνες τους, αυτά εντάξει, υπάρχουν τα δικαστήρια, μπορούμε να απευθυνθούμε, αλλά τι θα κάνουμε και τι έγινε, δηλαδή να δικαιωθούμε από τα δικαστήρια για να πάρουν αυτοί οι ποινές που πρέπει να πάρουν και πρέπει να πάνε. Έτσι. Είναι κακουργήματα τα συγκεκριμένα, αλλά αυτό το κομμάτι το δικαστικό θα τρέχει επί πάρα πολλά χρόνια, έτσι, και κάποια στιγμή θα καταλήξει εκεί που πρέπει να καταλήξει. Λοιπόν, να συνεχίσουμε σε λίγο, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και τα λέμε στη συνέχεια. Γεια σας και πάλι, είμαστε εδώ στον ΙΡΟΗ, η Ευαγγελία Χαραλάμπους είμαι εγώ, δικηγόρος, μέλος της νομικής αλληλεγγύης του ΕΠΑΜ, και κοντά μας έχω τις κυρίες Αντωνίου Ειρήνη και Ζαχαρούλα Ψαρού. Είναι συνδικαλίστριες του χώρου των συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας και είμαστε εδώ για να συζητήσουμε ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο
απασχολεί και θα απασχολήσει χιλιάδες ανθρώπους. Μόνο 16.500 είναι οι συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας, μαζί με τους έμεσα και τους άμεσα ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους και τις οικογένειές τους. Πλήττονται όμως, από ό,τι είδαμε μέχρι τώρα στη συζήτησή μας, και οι εργαζόμενοι της Εθνικής Τράπεζας, διότι το ΤΥΠΕ, που είναι το Ταμείο Υγείας της Εθνικής Τράπεζας και δεν ανήκει στο ΙΚΑ, το παλιό ΙΚΑ όπως το ξέραμε τουλάχιστον, αλλά είναι ένα αυτοδιαχειριζόμενο Ταμείο Υγείας. Οι συνταξιούχοι συμβάλλουν με 4% επί της κύριας σύνταξης τους με εισφορές, και οι εργαζόμενοι με 2,5% και τις επικουρικές. Και τις επικουρικές. Ναι. Και τις επικουρικές. Μεγάλο ποσοστό, ναι, λοιπόν. Ναι. Και οι εργαζόμενοι με 2,5% που σήμερα δεν έχουν και τόσο μεγάλες αποδοχές οι άνθρωποι. Έτσι, το οποίο σημαίνει ότι και το ΤΥΠΕΤ, δηλαδή η υγεία των εργαζομένων και της Εθνικής Τράπεζας και των συνταξιούχων, θα κινδυνεύσει πάρα πολύ σύντομα, γιατί κατέρευσε η επικούρησή σας από τη στιγμή που πήρανε τα χρήματα και δεν φροντίσανε τον ανεφοδιασμό του λογαριασμού σας. Πρόσφατα είχατε μία συνέλευση για να πάρετε κάποιες αποφάσεις σας συνταξιούχοι. Ναι, ο σύλλογός μας, των συνταξιούχων δηλαδή, μας συγκέντρωσε στο ξενοδοχείο Τιτάνια την προηγούμενη Τετάρτη. Τετάρτη δεν ήταν, ναι. Προσήλθανε περίπου 2.000 συνάδελφοι. Ήταν φοβερή, ήταν μια κοσμοσυρωή. Άνοιξε το Τιτάνια άλλες δύο διπλανές αίθουσες για να τους χωρέσει όλους. Μάλιστα. Ναι. Και προς μεγάλη έκπληξη, αφού ξεκίνησαμε μια ώρα καθυστέρηση, προς μεγάλη έκπληξή μας, ακούμε να λέει ο Πρόεδρος, έχουμε καλέσει τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων να μας μιλήσουν. Και ποιων πολιτικών κομμάτων? Βλέπουμε τον κύριο Βρούτσι, πρώην Υπουργό Εργασίας επί Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Βλέπουμε μετά την κυρία Χριστοφιλοπούλου, Πασόκ. Πασόκ, από τη Δημοκρατική. Μάλιστα. Η οποία κατέθεσε και σχετική επερώτηση στη Βουλή για το θέμα. Όχι, ο του ΚΚΚ ήταν. Όχι, κατέθεσε και η κυρία Χριστοφιλοπούλου. Α, μετά. Ναι. Λοιπόν, ο βουλευτής του ΚΚΚ, ποιος ήταν, που ήρθε, δεν το θυμάμαι. Και στο τέλος της συγκέντρωσης, δεν είχε έρθει από την αρχή, ήρθε και ο κύριος Πετρόπουλος, ο Υπουργός Εργασίας. Ο νυν Υπουργός. Ο οποίος... Αυτός τώρα, να σου τους πάρω από την αρχή, Ευαγγελία. Καταρχήν όλο αυτό το κατεστημένο τώρα, το πολιτικό. Τι δουλειά είχε σε εμάς? Ήταν αυτό το οποίο είχε αποφασίσει όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στον χώρο σας και στην τσέπη σας? Εννοείται. Λοιπόν, αυτοί μας έχουν φέρει σε αυτό το σημείο που είμαστε σήμερα, μας έχουν καταστρέψει. Κάποιοι συνάδελφοι γιούχαραν, μπορώ να σου πω, και κάποιος από το Προεδρείο λέει, μπορείτε να διαφωνείτε, αλλά σεβαστείτε τους ομιλούντες. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν γιουχάραμε όσοι γιουχάραμε γιατί διαφωνούσαμε, αλλά γιατί τους έχουμε ήδη απορρίψει ως καταστροφής μας. Βέβαια. Και δεν ήταν προσωπικό. Έχετε πάρει επικουρικό. Έχετε πάρει επικουρικό αυτή τη στιγμή? Όχι. Δεκέμβριο δεν πήρατε. Τίποτα. Και δεν αναμένετε και Γιονάρης, από ό,τι καταλαβαίνω. Μα έχει δώσει στήλη στην τελεσίγραφα ότι δεν θα μας ξαναπληρώσει. Α, σας το έχει πει ρητά ο Φραγκιαδάκης? Εγγράφος ή προφορικά? Προφορικά. Α, δεν αξίζεται ούτε μία έγγραφη ανακοίνωση ότι για αυτούς και για αυτούς τους λόγους εμείς δεν μπορούμε. Φέρεται δηλαδή η τράπεζα σαν ένας ιδιώτης που και χάρη σας έκανε. Ακριβώς. Είναι αυτό το ύφος της όλης διαπραγμάτευσης, είναι αυτό το ύφος. Ότι χάρη σας έκανα και μέχρι σήμερα που σας τα έδινα. Να τονίσουμε ότι μιλάμε για ποσόν, το οποίο είναι περίπου, έχει φτάσει να είναι το 50% των αποδοχών. Δηλαδή δεν μιλάμε ότι κόπηκε το 1/4 έστω, ας πούμε. Επειδή κατέβηκαν συντάξεις. Ναι, επειδή έχουν κατέβει πάρα πολλοί συντάξεις και μέχρι σήμερα αυτό,
αυτός ο λογαριασμός δεν τον είχε αγγίξει κανείς, δεν είχε υποστεί μειώσεις. Δεν το είχαν καταλάβει, μετά το καταλάβαν. Ναι. Δεν ήταν ασφαλιστικό ταμείο και ναι, δεν μπορούσαν. Ακριβώς, δηλαδή στις μειώσεις που κάνανε στις άλλες τράπεζες, στα επικουρικά ταμεία, αυτό δεν το είχαν ακουμπήσει μέχρι στιγμής. Για κάποιους λόγους. Λέγαμε ότι πώς είναι δυνατόν να μην έχει συμβεί αυτό. Κάπου πάταγε όλο αυτό και γι' αυτό δεν είχε συμβεί μέχρι σήμερα. Και επειδή καταστρέφουν πάντα κλάδο-κλάδο. Δεν μας πιάνουν όλους μαζί. Ναι. Περιμέναν λοιπόν αυτό. Την ώρα που ο κόσμος θα είναι εξαθλειωμένος και ήδη ας πούμε τα βαρέα ανθυγινά, ήδη το μετάλλο και τα λοιπά από 700 ευρώ που ήταν κατά μέσον όρο το μήνα έχουν πάει στα 150. Αν από όσο γνωρίζω. Και συνάδελφοι της Ιωνικής και επομένως, στα 47. Και επομένως έχουν και τα αντανακλαστικά αυτά, προσπαθούν και δημιουργούν αντανακλαστικά στον κόσμο. Έτσι, του στείλω ότι τι θέλουν αυτοί τώρα από το 700 τους που εγώ που ήμουνα στα βαρέα παίρνω 150. Εσύ μαζί μου. Ψοφίσει η κατσικά του γειτονά. Ναι, αλλά εδώ δεν μιλάμε καν για αυτό ότι πάτε για μία μείωση. Είσαστε στην εξαφάνιση της επικούρησης. Μα, ουσιαστικά μιλάμε ότι πρόκειται να χαθεί περίπου το μισό εισόδημά μας όπως έχουμε φτάσει. Συν ότι το ξέρεις πολύ καλά, Ευαγγελία, ότι τον επόμενο χρόνο περιμένουμε και τις μειώσεις του νόμου Κατρούγκαλου που θα έχουμε πάλι μια πτώση του εισοδήματός μας και με το κόψιμο των οικογενειακών επιδομάτων και όλα τα άλλα τα οποία πρόκειται δηλαδή... Εγώ θεωρώ ότι τουλάχιστον ένα 20% θα έχουμε μείωση και την επόμενη χρονιά. Οπότε τελικά τι μένει από αυτές τις συντάξιμες αποδοχές και μας περιπτώσει πώς μπορεί να ζήσει ένας συνταξιούχος σήμερα. Καταρχήν θα ξεχάσουμε τι λέει το Δουνουτού ή τι λένε και οι Ευρωπαίοι δανειστές μας, ότι παίρνουμε υψηλές συντάξεις. Αυτό δεν λένε. Διότι θα πρέπει να φτάσουμε το επίπεδο της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας που είναι το ενδεδειγμένο. Γιατί τόσο πρέπει να παίρνει ένας ηθαγενής και χάρη του κάνουμε που ζει. Έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι καλά πάμε. Σε αυτό το δρόμο καλά πάμε. Το ζήτημα είναι ότι ο κόσμος μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Και τι ανάπτυξη μπορείς να έχεις με τέτοιες συντάξεις. Ναι, θα ξαναγυρίσουμε στον Ιέλα. Ναι. Τι ανάπτυξη μπορείς να έχεις. Δεν έχουμε κατανάλωση, δεν θα έχουμε και τι ανάπτυξη. Πώς για μπορεί να έχει για τον κόσμο. Ακριβώς. Πώς μπορεί να επιβιώσει. Γιατί η ανάπτυξη, αν θα έρθει ας πούμε, ο Λάτσης να κάνει καζίνο. Για τον Λάτσης, ο Λάτσης καλά είναι. Δεν θα πάει καλά. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Βέβαια. Αλλά ας ξαναγυρίσουμε σε αυτή τη συγκέντρωση. Ναι, για να σου δώσω μια εικόνα που λες ο κόσμος τι περιμένει. Ήμασταν μια μικρή μερίδα που γιουχάραμε εκείνη την ώρα τέλος πάντων τον κύριο Βρούτση και την κυρία Χριστοφιλοπούλου που ανέβηκαν στο βήμα, αλλά υπήρξαν και αρκετοί συνάδελφοι που χειροκρότησαν. Ναι. Και τα χάσαμε. Πώς χειροκροτούν, πώς όταν θα συνειδητοποιήσουν, δεν έχουν συνειδητοποιήσει. Και τι λέγανε επί της ουσίας. Εμείς είμαστε μαζί σας. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εντάξει, είναι το σύνηθες. Ψηφίστε μας δηλαδή στις επόμενες εκλογές και δυναμώστε μας. Είναι το σύνηθες του να τάζουμε στην πελατεία μας. Μπράβο, ότι κοίταξε άξιμο. Αυτό ας πούμε δεν έγινε καλά, αλλά θα το φτιάξουμε βρε παιδί μου, κάνε λίγο υπομονή, θα το φτιάξουμε. Ναι, και λοιπόν, και βοήθησέ μας με την ψήφιση. Όταν μπορείς και συγχωρείς τον εκπρόσωπο του Υπουργείου, τον Υπουργό Εργασίας, έτσι, ο οποίος είχε υπό την εποπτεία του μέχρι τη συνένωση των ταμείων σε τρία κομμάτια, ΕΟΠΗ, ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, την υγεία δηλαδή και την ασφάλιση την έκανε τρία κομμάτια και είχαμε 650 ταμεία μέχρι τότε και άγνωστους λογαριασμούς επικούρησης όπως το δικό σας, γιατί το δικό σας δεν πρέπει να έχει απασχολήσει το Υπουργείο ποτέ. Ήταν υπόθεση δική σας και της τράπεζας. Σαφώς. Μα δεν έβαζε το κράτος ούτε μια δραχμή λοιπόν, δεν έβαζε. Αλλά δεν μπορεί να μην ξέρανε ότι ευτυχώς ας πούμε δεν έχουμε και το βάρος της επικούρησης να διαχειριζόμαστε και την επικούρηση. Ο Υπουργός Εργασίας αυτά τα γνωρίζει από πού παίρνει σύνταξη ο καθένας. Μάλιστα. Τώρα αυτά όταν θα στεγνώσουν τα δάκρυα του Δεκέμβρη και θα έρθουν και τα δάκρυα του Γενάρη που δεν θα πάρουμε το επικουρικό, έτσι. Λοιπόν, τότε θα καθίσει να τα σκεφτεί ο κόσμος, γιατί αυτή τη στιγμή που χειροκροτά άκρητα και τελείως ψηφοθυρικά οι υπόλοιποι έρχονται και
τάζουν ότι ναι, ναι, θα λυθεί το πρόβλημα και περίμενε όταν θα γίνω εγώ υπουργός θα λυθεί το πρόβλημα, έτσι. Θα πρέπει τον κόσμο να τον κάνουν να καταλάβει. Εξάλλου το καταλαβαίνει, φαντάζομαι, γιατί η κατάσταση είναι οριακή. Με αυτά τα χρήματα, με αυτά τα χρήματα έρχονται γύρω, έτσι. Δεν θα έχουν. Πόσο έχει φτάσει η κυρία σύνταξη ενός μέσου υπαλλήλου? Πόσο περίπου είναι? Ενός μέσου υπαλλήλου της, ναι, Εθνικής, ναι, ναι, Τράπεζας, λέμε έτσι, γύρω, ναι, στο, ναι, χιλιάρικο. Γύρω στο χιλιάρικο. Γύρω στο χιλιάρικο. Η κυρία σύνταξη. Η κυρία σύνταξη. Η κυρία σύνταξη. Με κλίμα και ο 33 βγήκα. Εν πάση περιπτώσει, ένα χιλιάρικο έχει φτάσει αυτό. Ένα διάλειμμα και να συνεχίσουμε σε λίγο. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, είναι η εκπομπή στο μικρόφωνο. Βρεθήκαμε κι εμείς εδώ μαζί με τις αγαπητές κυρίες που από ό,τι ακούγαμε συζητούσαν για τα ζητήματα των τραπεζών, των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και ευρύτερα. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης, ατιαφιχθής εκ πατρών, και μαζί μας είναι η Ειρήνη Αντωνίου και η Ζαχαρούλα Ψάρα. Όπως συζητούσατε, ό,τι άκουσα δηλαδή, το λίγο που άκουσα, σχετικά με το ζήτημα που μας έχει απασχολήσει και με την προηγούμενη φορά, το ζήτημα του συνταξιοδοτικού, δηλαδή των υπαλλήλων της Εθνικής Τραπέζης. Ναι, το λογαριασμό. Και που δυστυχώς δεν έχουμε καμία θετική εξέλιξη μέχρι σήμερα, ναι, από την προηγούμενη συζήτησή μας. Μπορούμε να πούμε ότι δεδομένου ότι οι συνάδελφοι δεν έχουν πάρει την επικουρική του σύνταξη για τον Δεκέμβρη, κόπηκε δηλαδή, όπως είχε ακριβώς απειλήσει ο Διευθύνων Σύμβουλος, το Δεκέμβρη η κατάσταση είναι πια πολύ πιο δύσκολη. Ναι, έχει κοπεί τελείως δηλαδή το... Δεν έχουμε πάρει τίποτα, τίποτα για το Δεκέμβρη. Τώρα ίσως πάνε πάλι οι ασφαλιστικά μέτρα αύριο, μεθαύριο, είπανε κάτι στο Σύλλογο. Σαν Σύλλογος δηλαδή, να κινηθεί σαν Σύλλογος. Βασικά, αυτή τη στιγμή συνεδριάζει η Διαχειριστική Επιτροπή του Λογαριασμού Επικούρησης. Περιμένουμε να δούμε τι στάση θα κρατήσουν οι εκπρόσωποι των Συλλόγων των Εργαζομένων και του ΤΥΠΕΤ, του Ταμείου Υγείας, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα έκαναν κάτι τσαλιμάκια. Και έχει αρχίσει να και μην... σπάει και το αραγές μέτωπο, ναι, δυστυχώς. Να μην πολύ μας υποστηρίζουν. Αυτές είναι συνηθισμένες εξελίξεις για τους αγώνες, έτσι. Ναι, εντάξει, όλα, ο καθένας, ναι, κοιτάει το δικό του, το δικό του δική του πάρτι, ας πούμε. Ναι. Και βέβαια καταλείπει το συνολικό συμφέρον. Ενδεχομένως να έχουν υποσχεθεί και διάφορα, διάφοροι, σε διάφορους. Το όπως συνήθως συμβαίνει. Ακόμα και κομματικοποίηση είναι ένας παράγοντας που σήμερα, που αν μιλήσουμε, ας πούμε, με πάρα πολλούς συναδέλφους, που μα καλά, ναι, τα κομματικά κοιτάς, εγώ ήμουνα το ένα το άλλο και σήμερα με νοιάζει η τσέπη μου και αυτά. Ωστόσο και οι πρόσφατες εκλογές που είχαμε στο σύλλογό μας, αλλά και νομίζω ότι αυτό είναι επιφανειακό. Κατά βάθος και ίσως είναι φυσικό ο καθένας, κάπου τοποθετεί τον εαυτό του. Και αυτό σε πρώτη ευκαιρία έχει βαθιές ρίζες, δηλαδή αυτό. Σε πρώτη ευκαιρία θα το εκδηλώσει. Ναι, όχι, αυτό ισχύει. Γιατί έρχομαι από την Πάτρα, μου, που αυτές τις μέρες έγινε ένας πανικός. Πλακώθηκαν στο εργατικό κέντρο. Μάλιστα. Από ανάμεσα σε παρατάξεις, οι οποίες η κάθε μία για τον εαυτό της διεκδικούσε κάποια σωματεία σφραγίδες, τουλάχιστον από ό,τι έχω καταλάβει. Οπότε η χαμένη παράταξη που ήταν του ΠΑΜΕ έκανε κατάληψη στο εργατικό κέντρο, γιατί τα δικά της σωματεία σφραγίδες ήταν λιγότερα από τα σωματεία σφραγίδες της πλειοψηφίας. Δηλαδή και ο κακός χαμός. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν αντιληφθεί που βρίσκονται. Είχαν κάποιο ουσιαστικό θέμα, υπήρχε κάποια αφορμή για όλα αυτά. Ποιος θα έχει, γινόντουσαν εκλογές στο εργατικό κέντρο. Μάλιστα. Και το θέμα είναι ποιος θα έπαιρνε την πλειοψηφία. Τουλάχιστον από ό,τι έχω καταλάβει. Και ο ένας καταγγείλει τον άλλον για σωματεία σφραγίδες. Είναι γνωστό βεβαίως ότι άπαντες, μηδενός εξαιρουμένου, έχουν σωματεία σφραγίδες στη δυναμική τους, ώστε να μπορούν να εξασφαλίζουν πλειοψηφίες ή μειοψηφίες στα εργατικά κέντρα και στις ομοσπονδίες. Τώρα πλέον ομοσπονδίες, τι ομοσπονδίες, δεν έχουν μείνει τίποτα. Μόνο τα εργατικά κέντρα έχουν μείνει και αυτά με μεγάλη δυσκολία. Οι εργαζόμενοι δεν συμμετέχουν, δεν βλέπουν κανένα νόημα να συμμετάσχουν στα σωματεία τους. Ως ένα βαθμό δεν έχουν, δικαιολογείται αυτή η στάση με την έννοια ότι έχει συνδικαλιστές οι οποίες δεν ενδιαφέρονται, δεν τους καίγεται καρφί. Ή στη χειρότερη των περιπτώσεων μένουν μόνο στα συνδικαλιστικά, δηλαδή στα στενά, τα συντεχνιακά που λέμε. Εδώ χάνεται ο κόσμος, ας πούμε, και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι αν το μεροκάμα το είναι 300-305. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Εδώ είναι, έχει καταρρεύσει το σύμπαν. Και δεν βγαίνει κάποιος ή κάποια παράταξη, κάποιος συνδικαλιστής, κάποιοι συνδικαλιστές, ας πούμε, να σηκώσουν το θέμα
Ούτε εδώ. Η πατρίδα χάνεται, ρε παιδιά. Μισό λεπτό λέω. Έχουμε κατοχή. Δεν έχουμε παραδοσιακά ο συνδικαλισμό. Ο συνδικαλισμό αναπτυσσόταν απέναντι στην εργοδοσία του κράτου. Έτσι δεν είναι. Διεκδικούσε. Ποιο εργοδοσία τώρα, ποιο κράτος εδώ. Μα οι ίδιοι βάζουν τον παράγοντα ότι τι να κάνουμε εμείς, το τούχου σου τα θέλει αυτά. Μπράβο, τι να κάνουμε εμείς, οι δανειστές τα ζητάνε. Οπότε, ο κύριος Πετρόπουλος στο Τιτάνια ήρθε ακριβώς και αυτό και είπε. Είμαστε μαζί σας. Ολόψυχα. Σας υποστηρίζουμε, έχετε δίκιο. Του κοστίζει τίποτα. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τι θες να μας πεις, κύριε Υπουργέ μας. Θα τα βρείτε με τον κύριο Φραγκιαδάκη, ο οποίος παίρνει εντολές από το Τουχουσού και από τον SSM. Ναι, ποιος διορίζει στο Τουχουσού και, ποιανού λεφτά διαχειρίζεται το Τουχουσού. Το Τουχουσού αυτή τη στιγμή διαχειρίζει 42,6 δισεκατομμύρια ναι. του Έλληνα φορολογούμενου. Σωστά. Έτσι, δεν διαχειρίζεται τα λεφτά των δανειστών μάλιστα, του Έλληνα φορολογούμενου. Και μάλιστα διευκρίνησε ο κύριος Πετρόπουλος ότι εμείς ούτε το διοικητή πλέον στην Τράπεζα της Ελλάδος βάζουμε. Κατευθείαν το Τουχουσού τον. Έτσι. Άρα δίκιο. Δεν διοικούμε εμείς. Εφόσον δεν διοικεί η κυβέρνηση, να παυθεί. Έτσι. Η κυβέρνηση να παραιτηθεί, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Άμα ρε κερατά, συγγνώμη για την έκφραση, μου ήρθε σαν υπουργό και μου λες εγώ τι να κάνω, παιδιά. Μαζί σας είμαι. Όχι, μαζί σας είμαι. Ήρθα να δηλώσω συμπαράσταση. Όχι, άμα θέλετε, έρχομαι και στην πορεία. Ναι, συμπαράσταση. Άλλη μόνο. Μα όταν ακούω τώρα τον κύριο Μαλαούρα, ο οποίος είναι πρόσωπο που έχερε εκτίμηση στον κόσμο των. Ο Μαλαούρας. Ναι. Τόσα ήξερε ο κόσμος, τόσα δεν. Ναι, λοιπόν, έχερε εκτίμηση στον κόσμο, λοιπόν. Συνδικαλιστή. Ήξερα από παλιά. Κατάλαβα. Συνδικαλιστή, λοιπόν, όλα αυτά. Και γυρίζει και λέει, λοιπόν, βέβαια λέει το 18 θα είναι μια καλύτερη χρονιά. Βέβαια θα εφαρμοστούν όλα αυτά τα οποία έχουμε υπογράψει. Και ως εκ τούτου, βέβαια, οι συνταξιούχοι θα έχουν σημαντικές μειώσεις. Αλλά θα είναι καλύτερη χρονιά. Ναι, ναι, και βέβαια οι διάφορες κοινωνικές ομάδες θα υποστούν και το αφορολόγητο, εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε όλες αυτές τις επιδράσεις. Και, ωραία, και δεν γυρίζει να σου πει. Ένα διάλογο του γιατί δεν φεύγω. Γιατί δεν φεύγω, λοιπόν, εγώ που κατέβηκα ο αριστερός και σου είπα, λοιπόν, ψήφισέ με. Όταν λοιπόν εγώ σου λέω ότι αυτά να περιμένεις από μένα, γιατί δεν φεύγεις, λοιπόν, αν κάπως έπεσε τον εαυτό σου. Είναι ένας διάλογος σε μια ελληνική ταινία με τον Βέγκο. Που λένε, βρίσκονται δύο φίλοι στον δρόμο και λένε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, τι κάνεις. Α, μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά. Χθες έκανα μια εγχείρηση, παραλίγο να πεθάνω. Τις προάλλες έχασα τον πατέρα μου, έχω χάσει τον πατέρα μου. Αλλά κατά τα άλλα. Άνεργος είμαι. Λοιπόν, αλλά μια χαρά. Δηλαδή, εντάξει. Αλλά εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι, με συγχωρείς, αλλά και στην προτέρα, στον πρώτερο βίο τους, δεν ήταν άμπεμπτου ηθικής, εννοώ πολιτικής και κοινωνικής. Εγώ χωρίς να γνωρίζω τον ρόλο του κυρίου Μπαλαούρα στο θέμα των ανθρώπων. Δεν είναι και το θέμα μας. Που δεν είναι το θέμα μας αυτός ή κάποιος άλλος παρόμοιος. Θεωρώ ότι έχουν ευθύνες και θα πρέπει παραδειγματικά να τιμωρηθούν, διότι αφήσανε την επικούρηση σε ένα λογαριασμό που δεν είναι νομικό πρόσωπο, ούτε εγγυάται νομοθετικά την κάλυψη. Ο συνδικαλισμός εκεί έχει φοβερές ευθύνες. Φοβερές ευθύνες. Να έχουν την επικούρησή τους σε έναν. Να έχουν την επικούρησή τους σε ένα τέτοιο άλλο μεγάλο θέμα τώρα που είναι η κομματικοποίηση. Την οποία κομματικοποίηση την βλέπουμε μέχρι και σήμερα. Δηλαδή βλέπουμε συγκεκριμένους συνδικαλιστές οι οποίοι θα τους πει από πίσω το κόμμα πια. Το κόμμα, ναι. Γιατί όσο και αν μας φαίνονται εμάς, ποιο κόμμα και αν είναι δυνατόν, και ποιος θα τους πιστέψει πια αυτούς. Αυτοί κατεβαίνουν με αξιώσεις και σε επόμενες εκλογές θα τους δείτε, όσο και αν δεν πηγαίνει το μυαλό μας, ότι ρουσφέτη. Είναι δυνατόν αυτοί οι ξεφτύλες που καταστρέψαν την Ελλάδα. Ναι, αλλά θα τους δούμε μπροστά μας. Βεβαίως, ή αν ή περισσότερο ας πούμε. Η αντίληψη που έχει μείνει στον κόσμο για αυτούς, ότι αυτοί έχουν τα μέσα και μήπως μπορούμε να κάνουμε για κανένα τους φετάκι είναι μαζί. Και αυτό. Είναι και αυτό. Πολλά από τα χέρια που όταν φεύγαν, ας πούμε, οποιοδήποτε εκεί στο Τιτάνια που τρέχαν να τους δώσουν και χειραψία, είναι ακόμα γιατί ο άλλος έχει άνεργο παιδί και του έχει κολλήσει στο μυαλό του ότι αλλά μπορεί να τον διορίσει. Βγαίνει ο Κοτζάμι υπουργός και σου λέει: Είμαι ανίσχυρος, δεν κάνω κουμάντο. Παρετήσου, ρε φίλε. Ναι, αλλά τι το πιστεύεις ότι θα σου κάνει ρουσφέτη. Το πιστεύει, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Άλλο τι λέει δημόσια και άλλο όταν σε έρθει κατηδίαν. Έχω και κανένα πεντακοσάρικο να οικονομήσει το παιδί σου. Είσαι. Τι θα πει, πόσοι πατεράδες θα πουν όχι, οι μανάδες, σε αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή πρέπει να έχεις πολύ ισχυρή αξιοπρέπεια. Αυτό το θέμα με το παιδί, αν το έχεις άνεργο, ας πούμε, και βλέπεις ένα νέο άνθρωπο μέσα στο σπίτι σου να υποφέρει. Πράγματι, δηλαδή, έχω φτάσει. Θέλω να ελπίζω δεν θα το έκανα, αλλά έχω φτάσει ακόμα και
μπορώ να το δικαιολογήσω, δηλαδή είναι σοβαρό θέμα. Πιάνει την οικογένεια έντονα αυτό. Για παράδειγμα, τα τελευταία δύο χρόνια η αύξηση των δημοσίων υπαλλήλων, αυτό που λέμε δημόσιοι υπαλλήλοι, δεν υπάρχουν δημόσιοι υπαλλήλοι πλέον, αυξήθηκαν κατά 28.000. Είδατε το δανειστές να φωνάζουν. Προχθές θυμήθηκαν ότι είχαν αδικήσει τους συμβασιούχους πρεσβέστες. Τους εποχικούς. Και πήρανε 2.100, τους μονιμοποίησανε. Ναι, εντάξει. Όλα δείχνουν βέβαια ότι πάμε για εκλογές, αλλά εν πάση περιπτώσει. Της πλάκας μονιμοποίηση, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι η μονιμοποίηση καταργείται ακόμη και για το μόνιμο δημόσιο υπάλληλο. Το παραδοσιακό. Ήταν ένα αίτημα ενός κόσμου. Είναι μια κοροϊδία. Σου λένε θα σε μονιμοποιήσω για τους επόμενους δύο μήνες, ξέροντας επακριβώς ότι θα έρθει νομοσχέδιο καταπέτησης στα προαπαιτούμενα των δανειστών, που θα καταργήσει και την μονιμότητα του δημοσίου υπαλλήλων για όσους τέλος πάντων ισχύει ακόμη. Καλά, γιατί μονιμότητα δεν θα έχουν αυτοί, ιδιωτικού δικαίου θα είναι, έτσι κι αλλιώς. Δεν θα είναι μόνιμοι με τον. Η απέτηση των δανειστών ήταν πλέον όχι απλά να είναι οι αορίστου χρόνου, να μεταβληθούν όλοι οι δημόσιοι υπαλλήλοι σε αορίστου χρόνου, αλλά να είναι και υπό το καθεστώς των ιδιωτικών σχέσεων, εργασιακών σχέσεων, όπως ακριβώς θα διαμορφωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και με τις απεργίες. Αυτές τις μέρες πέρασε τροπολογία νύχτα βαθιά για το πώς θα γίνονται οι απεργίες. Το περίφημο άρθρο 4 του 84 έγινε νόμος του κράτους. Διαδήλωση είχε στην πλατεία Κλαφμόνου σήμερα για το θέμα αυτό. Εντάξει, δίνουμε και μια μάχη για τη τιμή των όπλων. Λοιπόν, για να λένε, ας πούμε, ότι πέρασε ο νόμος και δώσαμε και μια τουφεκιά. Λοιπόν, στην πραγματικότητα. Όλη η ανατροπή των εργασιακών σχέσεων που υπάρχουν. Αλλά ποιος μπορεί να απεργήσει όταν οι περισσότεροι είναι νοικιαζόμενοι? Μα αυτό λέω. Εδώ είναι πολιτικό το ζήτημα. Δηλαδή, στην ουσία την έχουν καταργήσει την απεργία μόνο έτσι. Βεβαίως. Μα κοίταξε αυτό. Δεν νοείται η έννοια της απεργίας όταν έξω από την πόρτα της επιχείρησης είναι ένα στρατός ανέργων που ψάχνει να βρει δουλειά με οποιοδήποτε μεροκάμα του. Γι' αυτό η εργατική τάξη, όταν πρωτοσυγκροτήθηκε σε τάξη στην Αγγλία στις αρχές του 19ου αιώνα, το πρώτο που φρόντισε να κάνει, το πρώτο, για να έχει νόημα η απεργία της, να μπορεί να εκβιάζει τον εργοδότη, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσε να διαπραγματευτεί, να βγάλει την παιδική εργασία και να περιορίσει τη γυναική εργασία, να μην είναι δηλαδή ο πατέρας να ανταγωνίζει τη μάνα και το παιδί του στο εργοστάσιο μέσα, και δεύτερον να φτιάξει λεγόμενες κοινωνικές εταιρείες, οι οποίες τι έκαναν, φρόντιζαν τους ανέργους, ώστε οι άνεργοι αυτοί, είναι το πρωτόλιο της κοινωνικής ασφάλισης. Μάλιστα. Ώστε οι άνεργοι αυτοί να μην πηγαίνουν στην αγορά εργασίας και ζητάνε ό,τι μεροκάματο και πέφτουν τα μεροκάματα για όλη την εργατική τάξη. Αυτό το έκανε αυτονόητα. Και έχουμε γυρίσει και 200 χρόνια πίσω. Χειρότερα, γιατί τότε ήταν σε άνοδο. Αυτό τώρα πηγαίνουμε όλο και πιο πίσω. Και τώρα βλέπεις συνδικαλιστές και λες, ρε παιδιά, μη συγχωρείτε δηλαδή. Το κάνει η εργατική τάξη το 19ο αιώνα. Δεν μπορείτε να το σκεφτείτε σήμερα, Μα δεν θέλουν. Και εκεί ξαναγυρίζουμε σε όλες αυτές τις παθογένειες. Και παίρνουν εντολές από αλλού. Τις ζούμε μέχρι σήμερα. Εγώ ήθελα λίγο ένα θέμα να συζητούσαμε, το οποίο δεδομένου ότι, όπως είπαμε, για τους περισσότερους συναδέλφους μας θα κοπεί στη μέση περίπου το εισόδημά τους με αυτή την επικούρηση που δεν παίρνουν το Δεκέμβρη, να πούμε ότι το 75% περίπου από αυτούς έχει δάνεια, που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, και οι οποίοι βέβαια ειδικά αυτό το μήνα μόνο την εφορία αν πληρώσουν περίπου δεν θα έχουν να φάνε. Δηλαδή δεν συζητείται και το δάνειο ότι μπορεί να πληρωθεί. Αυτοί οι άνθρωποι σήμερα πρακτικά τι μπορούν να κάνουν, δηλαδή, για να... Αν προλαβαίνουν όσο προλαβαίνουν, να πάνε στον νόμο Κατσέλη, ο οποίος αλλάζει σε πολύ λίγο. Ήδη δεν ξέρω αν θα καλύπτεται... Δεν θα έχουν και λαϊκή κατοικία, γιατί τώρα έχει πέσει το όριο του νόμου Κατσέλη στα 125.000, είναι καμιά σαρανταριά, αν μιλάμε για γάμους, με παιδιά κλπ. Με αντικειμενική αξία το πάει το 125.000. Όχι, ναι, με αντικειμενική αξία. Αλλά μιλάει και για αγοραία, δεν είναι και σίγουρο. Εν πάση περιπτώσει, αν πούμε την αντικειμενική, την αντικειμενική αξία... 125.000 συν 40 για τους εγγάμους, συν 20 για κάθε παιδί προστατευόμενο, που συνταξιούχοι δεν έχουν προστατευόμενα συνήθως. Λοιπόν, δεν θα μπορέσουν να σώσουν αν έχουν κάποιο σπίτι αξιώσεων τουλάχιστον. Θα έχουν μια μεγάλη μερίδα, δηλαδή έπαιρνε ένα ποσοστό σαν εφάπαξ
Και έπαιρνε περίπου άλλα τόσα λοιπόν και έπαιρνε ένα σπίτι στο παιδί, ας πούμε, κάπως έτσι δηλαδή. Σαβάνη, αυτή ήταν η νοοτροπία. Και με μια προοπτική ότι εν πάση περιπτώσει θα είχαν μια αξιοπρεπή σύνταξη, θεωρούσαν ότι μπορούσαν να τα δώσουν. Δεν μόνο αυτό το πράγμα. Τώρα πλέον έχουν σφίξει και στους δικαστές τα λουριά. Με αποτέλεσμα, μου λέγαν νομικοί, ότι υπήρξε απόφαση δικαστηρίου για νόμο Κατσέλη, όπου όχι μόνο πέταξε έξω την απέτηση. Ο Άρης Πάγος για δόλο. Για δόλο. Ο Άρης Πάγος τα έκανε αυτά. Ναι. Ο Άρης Πάγος νομολόγησε ότι όταν το έλαβε στο δάνειο, εάν είχες ενδεχομένως σκεφτεί ότι μπορεί κάποια στιγμή να αφήσεις ακάλυπτο το δάνειό σου, έχεις ενδεχόμενο δόλο να αφήσεις απλήρωτη την υποχρέωσή σου και γι' αυτό σε πετάει έξω, γιατί ο νόμος θέλει κάποιον ο οποίος δεν έχει δόλο. Είναι και ανυπαίτιος, δεν φταίει δηλαδή, αλλά δεν έχει και δόλο. Δηλαδή, αν δανείστηκες 200 χιλιάρικα κάποτε για να πάρεις ένα σπίτι, να συμπληρώσεις κάτι να κάνεις πάνω σε ένα σπίτι που ήδη είχες. Μα η συγκεκριμένη περίπτωση, από ό,τι είδα. Και μπορούσες να προβλέψεις αδυναμία μελλοντική. Ήταν δημόσιος υπάλληλος. Τίποτα. Δεν αποδεικνύεται. Ναι. Γιατί η συγκεκριμένη περίπτωση ήταν δημόσιος υπάλληλος. Δηλαδή, όταν πήγε και πήρε το δάνειο, έπαιρνε 1.200 από αυτό. Με βάση αυτό, η τράπεζα της έδωσε το δάνειο. Όταν έφτασε τώρα να παίρνει τα 600 μετά τα μνημόνια, τι δόλος, αφού δεν βγάλανε και δόλια. Ναι. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Με συγχωρείς τώρα. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι δικαστές που κάνουν αυτό το πράγμα, είναι δυνατόν να παραμείνουν δικαστές? Δηλαδή, για μένα, αυτοδίκαια αυτοί οι άνθρωποι γίνονται σκουπιδιάριδες. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Αυτά τα εγκλήματα έχουν γίνει για με το δόλο που πετάνε έξω τον κόσμο από τον νόμο Κατσέλη. Έχουν γίνει κυρίως από νέους δικαστές, οι οποίοι οχυρώθηκαν τώρα και πίσω από την απόφαση του Αρείου Πάγου και ερμηνεύουν κατά το δοκούν και πετάνε κόσμο έξω. Στην Αμερική. Διότι η εντολή αυτή είναι να πετάξουν κόσμο έξω. Προφανώς. Στην Αμερική, που είναι η μητρόπη του καπιταλισμού, που εκεί πέρα, όπως λένε, κυριαρχεί το δολάριο, δεν υπάρχει κοινωνική ευαισθησία ή οτιδήποτε. Η παραδοσιακή λογική στην Ευρώπη, ας πούμε, που είναι το κοινωνικό κράτος, τίποτα από αυτά δεν υπάρχει. Οι εργασιακές σχέσεις δεν υφίστανται, δεν υπάρχει εργατικό δίκαιο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο εργαζόμενος ανά πάσα στιγμή μπορεί να πεταχτεί έξω, δεν υπάρχει καμία αποσημείωση, εκτός εάν το προβλέπει η ατομική σου σύμβαση με την εταιρεία. Αλλιώς δεν υποχρεούται ο εργοδότης ούτε για αποζημιώσεις, ούτε για οτιδήποτε. Και επειδή οι περισσότεροι έχουν ασφάλιση στον εργοδότη, χάνουν και την ασφάλισή τους με την απόλυση. Εκτός εάν δουλεύει στο κράτος. Γι' αυτό και πολλοί τρέχουν, ειδικά τώρα στην κρίση, τρέχουν πάρα πολύ να βρουν δουλειά στο κράτος, παρά το γεγονός ότι είναι το 1/3 των αμοιβών από τον ιδιωτικό τομέα, έχουν την ασφάλιση, η οποία δεν τη χάνουν. Αυτό είναι το πολύ βασικό σε συνθήκες τέτοιες, έτσι, ειδικά και για την οικογένεια και όλα αυτά. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες δεν υπάρχει πιθανότητα να βγει δικαστής και να πει ότι ο δανειολήπτης έχει δόλο, παρά μόνο εάν πρόκειται για κακουργηματικού χαρακτήρα πράξη. Δηλαδή, ότι έχει κρύψει περιουσιακά στοιχεία, ότι είναι. Πώς να το πούμε, παιδί μου, είναι. Κάτι στιγμή θα μπορούσε να είναι. Εμένα μου έκανε εντύπωση η απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου. Γιατί υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη που έχει νομοθετηθεί μέσα από την τραπεζική πρακτική και υποχρεώνει τις τράπεζες σε έλεγχο. Υποχρεώνει τις τράπεζες να ελέγχουν το προφίλ του δανειολήπτη. Και το κάνουν. Αυτό είναι ο ισχυρός. Εγώ δεν ξέρω, όταν πάω στην τράπεζα. Σε μαθαίνω στις σχολές αυτό. Όταν πας στην τράπεζα, έτσι. Φαντάζομαι και εσείς όταν δουλεύατε στην τράπεζα, σας το λέγανε. Ο ισχυρός στη σχέση είναι η τράπεζα. Δεν είναι ο κακομοίρης που έρχεται. Βέβαια, γιατί ο δανειολήπτης, ό,τι του πεις θα κάνει. Στην Αμερική σου λένε ότι το ρίσκο το αναλαμβάνει η τράπεζα. Όχι, να πρόσεχες, να πρόσεχες σε πού δίνεις το δάνειο και για ποιο λόγο το δίνεις. Μόνο στην τελευταία φάση, την κρίση του 2008-2009, αυτό παραβιάστηκε, αλλά παραβιάστηκε με το κράτος. Δηλαδή το κράτος μπήκε στην ιστορία και έσωσε τις τράπεζες, που είναι αδιανόητο για το αμερικανικό δίκαιο. Ενώ εδώ υπογράφεις και εκεί στα ψηλά γράμματα αυτό, είναι φοβερό δηλαδή.
που μάλιστα γέρος άνθρωπος δεν τα διαβάζει. Δεν όταν γιατί και νέος για να είσαι. Υπάλληλο, γιατί και νέος να είσαι. Θα κάτσεις να διαβάσεις τη σύμβαση. Τι δόλος, δημόσιος υπάλληλος με ένα σταθερό εισόδημα. Έτσι. Μα για, αυτό είναι και το ισχυρό χαρτί της τράπεζας που σου εγκρίνει το δάνειο. Έτσι, δεν είναι ότι είναι ο δημόσιος υπάλληλος, δεν έχει χιονίσει, θα έχει εισόδημα. Τι φταίει τώρα ο άλλος αν του μειώσανε το εισόδημα και έχει φτάσει στο σημείο να μην μπορεί να επιβιώσει. Τώρα μπορεί σε αυτή την περίπτωση, αν κάποιος έχει δάνεια, εγώ ας πούμε έχω στεγαστικό δάνειο, τώρα δεν θα μπορέσω να το εξυπηρετήσω αυτό το μήνα αφού δεν μου δίνουν στους τρεις μήνες μπορεί να καταγγελθεί. Ναι, ναι, ναι. Θα βγει στο κόκκινο. Θα βγει στο κόκκινο. Μπορώ να κάνω μια έκκληση στην τράπεζα ή ομαδικά να την κάνουμε για να μας κρατάνε δόσεις όσο δεν μας δίνουν επικουρικό. Μπορεί να το κάνεις, μπορεί να τηθεί σε ρύθμιση, ναι. Αλλά αυτό μπορεί να συνεπάγεται πάρα πολλά πράγματα. Πρώτον, αναγνώριση της οφειλής. Οπότε μετά να μην μπορείς να προσφύγεις σε δικαστικά μέσα ενδεχομένως, εάν μπει σε μια διαδικασία διαπραγμάτευση με την τράπεζα για μια ρύθμιση. Τέτοια. Και φυσικά δεν δεσμεύει κανένας την τράπεζα ότι θα σε. Επειδή κάποτε σε έχει υπάλληλο, θα σε μεταχειριστεί ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα, δίκαια. Ναι. Δεν δεσμεύει κανένας. Αν γινόταν κάποιο συλλογικό διάβημα, αν το κάνει και ο σύλλογος για λογαριασμό. Εντάξει, μπορεί, όλα αυτά είναι ηθικές. Είναι ηθική. Είναι ευχή. Δεν δεσμεύει η τράπεζα. Όχι, νομίζω όχι, ότι έχουν τίποτα. Τελειώσει αυτά. Ναι. Δηλαδή το βλέπω τώρα πια στην αντιμετώπιση. Ακόμα και με αυτό το θέμα που λέμε τώρα με το Λεπετέ, αλλά και καθημερινά πια. Έχει τελειώσει. Εμείς είχαμε αρκετά χρόνια αυτό το πλέγμα. Είχαμε κάποια σχέση με την Εθνική Τράπεζα. Και εκείνη θεωρούσε ότι, εν πάση περιπτώσει, ανά πάσα στιγμή η μισθοδοσία μας ήταν στα χέρια της, άρα μπορούσε να. Μας έλεγε. Έτσι. Και είπατε ότι υπήρχε μια σχέση εμπιστοσύνης. Αυτό έχει κλονιστεί έως χαθεί εντελώς, θα έλεγα πια. Ναι, από τη στιγμή που έχει τη δυνατότητα να επικαλεστεί κεφαλαϊκή επάρκεια και να ξεμπερδέψει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή με όλο το πλαίσιο νόμων που έχουν ψηφιστεί στα πλαίσια των μνημονίων, δίνουν αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα στις τράπεζες να ισχυριστούν ότι απειλείται η κεφαλαϊκή τους επάρκεια και άρα να ξεμπερδέψουν με πράγματα που κανονικά σε φυσιολογικές συνθήκες δεν θα μπορούσαν να ξεπερδέψουν εύκολα, και κανένας δικαστής δεν θα τους πει όχι. Από τη στιγμή που θα ακουστεί στο δικαστήριο εγώ έχω πρόβλημα με κεφαλαϊκή επάρκεια, δεν θα τους πει κανένας δικαστής. Πρώτον, γιατί ο δικαστής δεν έχει καμία επάρκεια να κρίνει την κεφαλαϊκή επάρκεια της τράπεζας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που λέει. Και από την άλλη, μόλις του πούνε αυτό το πράγμα, θα έχουν στα αυτιά του οι νουθετήσεις που του έχουν κάνει η ανώτατη δικαστική, η κυβερνητική, η μνημονιακή συντελεστές, που του λένε πρόσεξε καλά τι αποφάσεις θα βγάζεις, γιατί εσύ θα λογοδοτήσεις μετά για τις αποφάσεις που θα βγάλεις εντός της τράπεζας. Λοιπόν, οπότε όταν βγει αυτό το πράγμα, είναι ο εξής, πώς να το πούμε. Μα ήδη γίνεται, ήδη γίνεται. Δεν το ξέρω, λέω αυτό. Απλά λέω ότι θα λειτουργήσει σαν τα σκυλάκια του Παυλόβ. Αυτόματα υπέρ της τράπεζας. Δεν θα το σκεφτεί δεύτερη φορά. Ακόμα και αν προσκομίσουμε αυτό που μας έλεγες, μια ανάλυση των λειτουργικών εξόδων της τράπεζας. Απλά δίνεις τη μάχη. Αυτό είναι για άλλο δικαστήριο. Ναι. Μισό λεπτάκι. Αυτό ο κύριος Καζάκης μιλάει για κάποια δίκη. Για τα δάνεια. Για τα δάνεια, για τα προσωπικά του καθένα. Όχι για την εν γέννη διαφορά. Τώρα, η εν γέννη διαφορά, όπου και να πάει, θα αντιμετωπιστεί επίσης κατά τον ίδιο τρόπο. Επειδή το ίδιο η Ειρήνη. Και ο λογαριασμός αυτός. Επειδή δεν έχει νομική υπόσταση. Έτσι. Είναι περιουσιακό στοιχείο της τράπεζας. Είναι περιουσιακό στοιχείο της τράπεζας. Βέβαια, ο Άρης Πάγος πρόσφατα έχει εκδώσει απόφαση σύμφωνα με την οποία ο ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας στον ΑΕΗ και τον ΤΕΗ είναι διαφορετικό νομικό πρόσωπο. Πράγμα και τράπεζα τους της Ελλάδας. Πράγμα. Δεν αφορά τις εμπορικές τράπεζες αυτό. Γιατί το συγκεκριμένο κονδύλι το διαχειρίζεται αποκλειστικά. Μέχρι πρόσφατα έλεγε ότι είναι branch, ότι είναι βραχίωνας, ότι είναι υπηρεσία των πανεπιστημίων. Τώρα λέει λοιπόν ότι είναι αυτοτελές νομικό πρόσωπο, με κάτι μείον τέλος πάντων. Ξέρεις γιατί το λένε αυτό? Για να τα πάρουνε. Για να μην δικαιολογήσει το ότι τα πήρανε. Ναι.
και έτσι να μην κινηθεί το πανεπιστήμιο. Θα πάνε διοικήσει των ειδικών διοικήσεις λογαριασμών. Καλά, με τα πανεπιστήμια είναι αλλιώς το θέμα, γιατί σκοπεύουν να διαχωρίσουν και να κάνουν ξεχωριστό νομικό πρόσωπο που θα διαχειρίζεται την έρευνα. Αλλά εδώ σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει νομική υπόσταση ο λογαριασμό. Άμα το γίνει αυτό στο πανεπιστήμιο και το λέμε. Μα έχει νομοθετηθεί από το 10. Εγώ το παρακολουθώ και το ξέρω. Είναι τελειωμένα. Ξέρω από το γιο μου, α πούμε στο Πολυτεχνείο. Εάν δεν υπάρχει ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο είναι ευρωπαϊκά κονδύλια φυσικά, ναι, έτσι δεν υπάρχει. Δεν έχει αντικείμενο το Πολυτεχνείο. Δεν λειτουργούν τα εργαστήρια. Δεν καταλαβαίνεις. Ναι. Δεν λειτουργούν τα εργαστήρια. Και πες μου εσύ, μηχανικός, σε οποιοδήποτε τομέα, να σπουδάσεις μηχανικός, φοιτητής, έτσι, και να μην μπεις ποτέ στη ζωή σου σε εργαστήριο. Έχει δηλαδή, νομοθετηθεί. Τι μηχανικός είναι αυτός. Επειδή έχω συνδικαλιστικό κομμάτι και του Πολυτεχνείου, έχει νομοθετηθεί από το 10. Ότι θα φύγουν οι λογαριασμοί, οι ειδικοί λογαριασμοί των πανεπιστημίων. Αν θέλει να βάλουν χέρι και στα αυτά. Ναι, σε όλους τους λογαριασμούς. Και από το 10 έχουν προβλέψει, αυτό έλεγα προηγουμένως, ότι από το 10 έχουν προβλέψει ότι όλοι οι λογαριασμοί θα φύγουν. Μάλιστα. Και θα ανεξαρτητοποιηθούν. Εδώ δεν χρειάζεται να φύγει, το παίρνει η τράπεζα και το βάζει στην τσέπη της, γιατί δεν έχει νομική υπόσταση. Αυτό βέβαια μου χτυπάει καμπανάκι και για αυτές τις δηλώσεις που έκανε ο κ. Μητσοτάκης περί ιδιωτικών πανεπιστημίων. Διότι πρόσεξε να δεις τώρα. Αν εξαρτοποιηθεί, θα μπορούν να βάζουν και ιδιωτικά πανεπιστήμια μέσα στα ερευνητικά προγράμματα. Μπορεί να το παίρνει το MEP, γιατί το MEP για παράδειγμα έχει μια επιφάνεια η οποία δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα άλλο πανεπιστημιακό ίδρυμα αντίστοιχο επίπεδο, είτε εδώ και στον κόσμο. Είναι πάρα πολύ, σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Από πίσω όμως μπορούν να μπουν διάφορα δίθεν ιδιωτικά πανεπιστήμια που στην ουσία είναι πανεπιστήμιο. Είναι, πώς θα το πούμε, η αναβάθμιση σε επίπεδο τίτλων των παλιών ιδιωτικών ΙΕΚ. Ό,τι έτσι, έργο γίνεται στα πανεπιστήμια γίνεται από τον ειδικό λογαριασμό κονδυλίων έρευνας, τον ΕΛΚΕ, τον λεγόμενο ΕΛΚΕ. Λοιπόν, ο ΕΛΚΕ στα πανεπιστήμια και ειδικά στο Πολυτεχνείο έχει τη δύναμη την οικονομική. Και επίσης συγκεντρώνουν και κονδύλια από τους ιδιώτες, όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι από εταιρείες, ξέρω. Ναι, και στέλνουν. Σαν χορηγίες δηλαδή. Ναι, όχι, όχι. Ναι. Σε πληρώνουν για έρευνα. Συγκεκριμένη έρευνα. Για συγκεκριμένη έρευνα. Μάλιστα. Λοιπόν, το αντικείμενο, αυτό το οποίο σκοπεύουν είναι να κάνουν πανεπιστήμια πάρα πολύ μικρά, που να παρέχουν μια φτωχική εκπαίδευση σε αυτούς που δεν θα έχουν τρόπο, όπως στην Αμερική. Ποια είναι τα κρατικά πανεπιστήμια. Τα δημόσια, ναι. Ο τελευταίος τροχός της άμαξας. Έτσι, που πάει ο φτωχοδιάβολος. Ναι. Λοιπόν, αυτό θα γίνει και με τα δικά μας πανεπιστήμια. Απλά οι άνθρωποι έχουν μεγάλη βεντάλια. Ανοίγουν πάρα πολύ μεγάλη βεντάλια θεμάτων. Έχουν πάρα πολλά θέματα να τακτοποιήσουν. Σιγά σιγά θα τα τακτοποιήσουν. Βλέπουμε ότι είναι σε καλό δρόμο. Εφανώς. Τώρα πιάσανε και το λογαριασμό το δικό σας και τον τελειώσανε. Λοιπόν, τι θα πρέπει, ποιο είναι το επόμενο βήμα σας σαν συλλόγου. Κάποια στιγμή έχουν κάνει ένα νομικό επιτελείο. Λοιπόν, ανάμεσα σε αυτούς ήρθε και ο κύριος Ρωμανιάς κάποια στιγμή. Και μέσα στην όλη συζήτηση που έγινε, το αυτονόητο ότι θα πρέπει να το παλέψετε σε κάθε επίπεδο. Δηλαδή, δικαστικό, θα κάνετε ό,τι αγωγές χρειάζεται. Εννοείται. Συνδικαλιστικό, θα κάνετε κινητοποιήσεις, καταλήψεις, ό,τι εν πάση περιπτώσει χρειαστεί και διαπραγμάτευση. Θα πάτε λοιπόν μια και δύο και τρεις και δέκα φορές αυτόν, λοιπόν, να φτάσετε σε αυτό το σημείο. Ζητήσαμε μια διαταγή πληρωμής τον περασμένο μήνα για το λογαριασμό. Μια προσωρινή διαταγή. Ακριβώς. Όχι. Δικαστική. Δικαστική. Την απέρριψε. Την απέρριψε. Αυτά είναι ασφαλιστικά μέτρα. Κάνατε λοιπόν ασφαλιστικά μέτρα. Ασφαλιστικά μέτρα έχουμε το Γενάρη. Ναι, ναι. Μας τα είχε βάλει τα χρήματα. Ένας από τους λόγους. Λοιπόν, ένας με από έναν τρόπο πλάγιο τέλος πάντων και με μια για να μην υπάρχει σύγχυση στον κόσμο, το βάλουμε στη θέση του. Βεβαίως. Έχετε ασφαλιστικά μέτρα το Γενάρη. Βεβαίως. Και έχετε κάποια αιτήματα στο δικαστήριο. Μέχρι να δικαστεί το Γενάρη η υπόθεσή σας, ο δικηγόρος σας, η δικηγόρης, ακριβώς όπως το λένε, ακριβώς έτσι. Λοιπόν, στην προσωρινή διαταγή δεν έγινε δεκτή. Αυτό είναι προάγγελος και το αποτελέσματος των ασφαλιστικών. Το πιστεύω και εγώ αυτό. Για να καταλάβουμε, υπάρχει εντολή να μην δίνονται προσωρινές. Έτσι, δεν υπάρχει. Μάλιστα, πάρα πολύ νομική, η Ευαγγελία το ξέρει, όταν πας, ας πούμε, στην γραμματέα και καταθέτεις για προσωρινή, αρχίζει και γελάει. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Εγώ θεώρησα
Ειδικά σε θέματα τέτοια που είναι πολιτικά. Ήθελα να ρωτήσω εσένα σαν δικηγόρο. Ναι, δεν αφορά ιδιότητες, αφορά τράπεζα. Γιατί έκαναν ένα καλό επιτελείο. Η αίσθηση που είχα εγώ είναι ότι πράγματι πας να πάρεις μια διαταγή. Δεν θα σου δώσει για ένα τόσο μεγάλο θέμα. Θα σου δώσει για κάποια νίκια, θα σου δώσει δεν επιτρέπεται. Για μια διαδοφή. Έτσι, κι αν. Ακόμα και αυτά. Όταν ο άλλος... Η φύση της προσωρινής διαταγής είναι πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή, εάν ο κύκλος της κυρίας δίκης είναι, παραδείγματος χάρη, 10 εκατοστά, ο κύκλος των ασφαλιστικών μέτρων είναι 2 και ο κύκλος προσωρινής διαταγής είναι μόλις 1. Δηλαδή, μπορεί να σου ικανοποιήσει το δικαστήριο κάτι απολύτως απαραίτητο και κατεπήγον αυτή τη στιγμή. Το κατεπήγον είναι, ας πούμε, για μένα, να μην φύγουν τα χρήματα από το λογαριασμό. Ναι. Ή να μην ενωθεί αυτός ο λογαριασμός με την τσέπη της Εθνικής Τράπεζας. Και χαθεί. Έτσι. Ναι, βασικά, ναι. Λοιπόν, να μην φύγουν. Όταν όμως πήγανε με μια λογική να λύσουν το θέμα. Δεν ξέρω. Την προσωρινή διαταγή. Δεν τα λύνεις εκεί πέρα. Ζητάς ένα μίνιμουμ εξασφαλιστικό. Μια ρύθμιση. Εν πάση περιπτώσει τώρα, ο κόσμος έχει συνειδητοποιήσει για μένα. Η κίνηση αυτή που κάνατε είναι το αυτονόητο. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Απλά. Εντάξει, επιβάλλεται. Προφανώς, να ζητήσουμε ό,τι μπορούν και ό,τι. Σωστά έκανε. Δηλαδή, αυτό. Σε μια ευνομούμενη κατάσταση, ακόμη και της Ελλάδας πρώτης μνημονίου, αυτό θα ήταν αυτονόητο να κινηθείς. Αυτά είναι τα όπλα που έχεις. Αυτά θα χρησιμοποιήσεις, έστω και αν μέσα σου το ξέρεις ότι θα δώσουν. Εγώ το λέω αυτό το πράγμα. Μην δημιουργηθεί εικόνα σε κανένα που μας ακούει τώρα ότι φταίει ο δικηγόρος. Δεν είναι εκεί το θέμα. Οποιοδήποτε συναδελφός του θα το κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί είναι το αυτονόητο που πρέπει να αντιμετωπίσεις. Θυμάστε πριν από 2 χρόνια που είχαμε ζητήσει για τους ασφαλισμένους ανασφάλιστους στο ΑΕ ότι έκανε 1,5 χρόνο να βγάλει άλλη απόφαση για το θέμα, τα ασφαλιστικά. Επί 1,5 χρόνο δεν έβγαζε απόφαση. Και εγώ μάτυρα στη... Θα το έλυνε δηλαδή το δικαστήριο και ποιο δικαστήριο των ασφαλιστικών μέτρων ένα τόσο πολιτικό ζήτημα. Αυτό μόνο η πολιτεία μπορεί να το λύσει. Άρα οι ελπίδες που έχουμε το Γενάρη, που έχουμε λοιπόν την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων, να έχουμε ένα θετικό βήμα στην υπόθεσή μας, είναι πάρα πολύ μικρές. Περιορισμένες. Ναι. Αλλά θα μπορούσατε να καλέσετε κάλλιστα τον κύριο Υπουργό, αν υπάρχει ακόμη, να είναι μαζί σας. Υπόθηκε να μπει και στο νομικό μας επιτελείο. Ακούσαμε και αυτό. Με μια καλή αμοιβή όμως. Μην το παρακάνετε εσείς. Όχι τζάμπα. Πόσο κακομίδες δεν είναι θέμα. Λοιπόν. Είναι ο Κάβουρας, είναι ο υπουργός. Αυτή τη στιγμή βέβαια με πολύ πικρία θα μας ακούνε πάρα πολλοί κόσμος και ακροατές μας. Γιατί δυστυχώς το δικό σας το πρόβλημα είναι μία πτυχή του όλου προβλήματος. Ένα μικρό κομμάτι. Μην το συζητάμε. Επίλογος της κατάργησης της ασφάλισης στην Ελλάδα. Της επικουρικής. Όλα αυτά που αφορούν επικουρική ασφάλιση θα τελειώσουν μέσα στο 2018. Μετά θα έρθει και η κυρία. Σιγά-σιγά θα έρθει και η κυρία. Σαφέστατα. Έτσι αλλιώς η κυρία κόβεται σιγά-σιγά. Έτσι πάμε για πανυπολογισμό. Έχουν ξεκινήσει, αλλά δεν έχει παιχτεί. Ακόμα το έργο το υποψιαζόμαστε το 2018. Θα το δούμε το πλήρες, ας πούμε. Τώρα πολλοί συνταξιούχοι. Τώρα όσο τον Αύγουστο το 2018, γιατί συμπτωματικά ξεκινάει η ανάπτυξη τον Αύγουστο το 2018, που λέει ο κύριος Τσίπρας. Έχει ραντεβού. Τελειώνει ο νόμος, έρχεται η ανάπτυξη. Ο κύριος Τσίπρας λειτουργεί με ραντεβού. Είχε ραντεβού με την Ελπίδα, το πέρασε. Τώρα έχει ραντεβού με την ανάπτυξη. Θα δούμε τι θα συμβεί. Πόσοι έχουν δώσει ραντεβού με αυτή την ανάπτυξη. Ο Παπανδρέου είχε δώσει για το 12. 8 χρόνια. Ο Βενιζέλος ήταν για το 14. Ο Σαμαράς μετά είχε δώσει και αυτός ραντεβού. Όλοι. Είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη η ανάπτυξη. Και πού είναι, και είναι και φαντομάς. Ναι. Δηλαδή, πού να τη βρεις. Εδώ τη βρίσκει ολόκληρη η Ευρώπη. Η Αμερική βλαστημάτη τώρα και τη στιγμή. Εμείς θα τη βρούμε όμως. Και μάλιστα με ποσοστά τα οποία είναι εξωφρενικά. Λοιπόν, το σημαντικό είναι ότι, ας πούμε, συζητούσαμε με συνταξιούχους αυτή την εποχή, απλούς συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, και μου είπαν ότι στους λογαριασμούς του αυτή τη στιγμή λείπουν λεφτά. Δεν κατατέθηκαν όπως έπρεπε τα χρήματα αυτά που έπρεπε. Υπάρχουν πολλοί και κοίταξε να δεις πώς το κάνουν τώρα. Ξέρεις τι γίνεται, εφαρμόζεται ο νόμος Κατρούγκαλου σε αυτούς που βγήκαν από το 2016 και μετά. Έχει αρχίσει και εφαρμόζεται, ενώ εμείς σε εμάς θα εφαρμοστεί από το 2019. Από το Μάιο του 2015. Πώς εννοείς κόφτη, έχουν κόφτη. Κοίταξε να δεις κάτι τι κάνουν. Δεν χτυπάνε ολόκληρες κατηγορίες συνταξιούχων, γιατί εκεί πέρα θα φανεί το θέμα. Λίγους. Χτυπάει επιλεκτικά. Οπότε, εάν στο δικό σου λογαριασμό
δεις, ας πούμε, ότι η επικουρική δεν μπήκε ή ένα κομμάτι της σύνταξή σου δεν μπήκε, ενώ στο διπλανό σου μπήκε. Λες κάποιο λάθος έγινε. Κάποιο λάθος έγινε. Κατάλαβες τι γίνεται. Και με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούν χρήματα, σιγά σιγά εθίζουν τον κόσμο στη μείωση των συντάξεων. Ότι καλοσύνη τους και άμα τα βάλουν σωστά. Έτσι, δεν ανακοινώνεται κιόλας. Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει ντόρος να γίνει, ας πούμε. Εντάξει, γιατί υποτίθεται ότι είναι, είναι προσωπικό πρόβλημα. Και λείπουν και κάτι 10, 20, 30. Τον άλλο μήνα σου έρχεται παραπάνω ένα 50, μετά σου κόφουν ένα 70. Ναι, υπάρχει, ναι, αυτό το έχω ακούσει. Ότι κάτι λάθος γίνεται. Το ζει, ας πούμε, η δική μου οικογένεια, δηλαδή οι γονείς μου. Αυτό το τον εφιάλτη. Θυμήθηκα, τον πατέρα μου εγώ τώρα. Που μου έλεγε, μα μου ήρθανε παραπάνω 70 και τόσο καιρό μου λείπανε κάτι 10, 20, 30. Αυτό λέω. Δηλαδή παίζεται ένα χοντρό παιχνίδι σε βάρος των συνταξιούχων από τότε βεβαίως που έγινε το έγκλημα και εντάχθηκαν οι συντάξεις στον προϋπολογισμό, στον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό το με τον νόμο Κατρούγκαλο που έκανε ο Κατρούγκαλο, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να τον εκτελέσουν στο Σύνταγμα. Δηλαδή αυτό που έκανε είναι φοβερό. Όλες το ότι ενέταξε τη σύνταξη στον κρατικό προϋπολογισμό για να μπορεί μετά ο κόφτης να λειτουργεί, να έχει δημοσιονομική δέσμευση σε βάρος των συντάξεων και φυσικά οι εισφορές των εργαζομένων να πηγαίνουν στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων και να πηγαίνουν μετά σε μια πόρτη έξω. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε, γιατί ο κόσμος μόλις φτάνει εκεί η κουβέντα, γιατί πλέον έχει πλήρη συνείδηση από ό,τι έχω καταλάβει και από συζητήσεις που γίνονται. Και όλοι έχουν καταλάβει. Λένε, έχουν πλήρη συνείδηση τι γίνεται και αρχίζουν αυτό, το τι να κάνουν, τι μπορώ να κάνω εγώ. Και τους λες αυτό, είμαστε 10 εκατομμύρια, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Αρκεί να το θέλουμε και να έχουμε ξεκάθαρο μυαλό και σκέψη του τι συμβαίνει. Θα πρέπει λοιπόν και εσείς να αποδηθείτε σε ένα αγώνα ενημέρωσης. Λέω, είναι πολιτικό το θέμα, δεν είναι θέμα συνδικαλιστικό. Στο κλάδο σας. Ή προσωπικό, με την έννοια ενός συγκεκριμένου κλάδου, που θα μπορούσε ενδεχομένως πιέζοντας να πάρει κάτι ή να αποτρέψει κάτι. Έχουμε ξεφύγει πλέον από αυτή την κατάσταση. Και θα πρέπει όλοι οι κλάδοι να απαιτήσετε εσείς από τον κλάδο σας και οι άλλοι άνθρωποι από το δικό τους κλάδο, όποιο και αν είναι το πρόβλημά τους, μα συνταξιδοτικό, μα εργασιακό, μα κοινωνικό, μα περιβαλλοντικό, μα οτιδήποτε, θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με φορείς και να αρχίσει να ζυμώνεται η κοινωνία. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι πρέπει να οργανωθούμε, διότι δεν είναι μόνο το πρόβλημα της ασφάλισης, είναι και το πρόβλημα της κυρίας ή της επικουρικής ασφάλισης. Είναι το πρόβλημα της υγείας, είναι το πρόβλημα της καθημερινής διαβίωσης από όλους τους παράγοντες. Όλα αυτά τα προβλήματα θέλει η κοινωνία, πρέπει να τα συνειδητοποιήσει και να συνεργαστεί για την επίλυση. Μην το πάμε μακριά. Ακόμη και αν σας θα δώσει τα λεφτά τώρα. Ακόμη και αν σας θα δώσει τα λεφτά για το επόμενο χρόνο. Με κάποιο τρόπο, όχι μόνο δεν σώζεσαι. Το 18 προβλέπονται 4,3 δισεκατομμύρια επιπλέον μέτρα. Φορολογικά και περικοπές. Για να πετύχουν το περίφημο πρωτογενές πλεόνασμα. Είναι έτσι. Πολύ μεγάλο ποσό. Έτσι, γιατί έχουμε πάθει μια αναλογισία στους αριθμούς. Τρελό. Και λέω, ρε, με 750 εκατομμύρια. Εδώ μιλάμε για πολύ είναι μεγάλο ποσό για τα ελληνικά μέτρα. Θα πεθάνει κόσμος, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Λοιπόν. Και φυσικά σε αυτό το διάστημα πάρα πολλοί κόσμος θα χάσει τα σπίτια του, θα χάσει δηλαδή αυτό το και το τελευταίο αποκούμπι που έχει, πώς να το πούμε, της στοιχειώδους εξασφάλισης, εάν μπορείς να πεις ότι υπάρχει. Σήμερα διάβασε ότι ζητάνε, λέει, ξένοι, οι κατακτητές μας, 18.000 πληστηριασμούς το πρώτο εξάμηνο του 18. Είναι, ενώ λέγανε 10 για όλο το 18, σύμφωνα με 18 τα στελέχη, για μισό χρόνο. Με τα στελέχη της, στην Πάτρα των βουλευτών, των κυβερνών του κόμματος, μιλάνε για 160.000 πληστηριασμούς το 18. Λοιπόν, βάλτε τα κάτω να δείτε. Εάν σκεφτεί κανείς ότι εδώ όχι μιλάμε. 18.000 που θέλουν ξένοι. Όχι, 18.000 μιλάμε για τους πρώτους μήνες. Ναι, τους 6. Μιλάμε μέσα στο 18 160.000. Μέσα στο 18 μιλάμε για ένα έτος. Όλα αυτά τα χρόνια έτσι, που υπήρχε μια φαινομενική απραξία. Από το 10 και μετά συσσωρεύονταν, γιατί οι τράπεζες βγάζανε, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, βγάζανε διαταγές πληρωμής, ξανακοινοποιούσανε και ο κόσμος δεν έκανε τίποτα, γιατί νόμιζε αφού κάνω ρύθμιση και τα λοιπά, δεν τρέχει κάτι, αλλά αυτή τη στιγμή έχουν τίτλους στα χέρια τους. Επομένως η απόσταση από τον πληστηριασμό, αν δεν ήδη είχε ξεκινήσει, είναι πάρα πολύ μικρή.
Δεν είναι τίποτα. Ειδικά τώρα σοριδών μπορεί κανόνες, να γίνονται και καθημερινά. Με τους νέους κανόνες πλέον που υπάρχουν και με την πολιτική οικονομία. Όχι, θέλω να πω, δεν τους λείπουν και οι τίτλοι για να καθυστερήσουν στα δικαστήρια. Πλέον έχουν στήσει και τους μηχανισμούς οι τράπεζες για να διαχειριστούν τις δεκάδες χιλιάδες των περιπτώσεων. Γιατί υπήρχε και ένα logistics, ένα θέμα logistics. Αν μπορούσαν οι τράπεζες να διαχειριστούν αυτό τον όγκο των πληστηριασμών ή των εκπληστριαστέ των ακινήτων, τώρα τον έχουν. Μα άκουσα αυτό προχθές από την τρέχουσα ειδησιογραφία, ότι οι τράπεζες θα χτυπήσουν μόνες τους τα ακίνητα οφειλετών τους. Θα τα πάρουν αυτές. Δεν θα τα πάρουν φαντς όπως ήταν το αρχικό σχέδιο. Γιατί φαίνεται προλάβαν και κάναν την υποδομή που θέλανε. Είναι πολύ απλό, γιατί αν ο άλλος εκτιμάει, και εγώ να ήμουν ρε παιδί μου σε ένα επιτελείο μιας τράπεζας και να λέω, κοίταξε να δεις τι χαρτοφυλάκιο ακινήτων έχω αυτή τη στιγμή, στο Ιωνί, με την έννοια των προσημειώσεων που υπάρχουν. Ας πούμε, έχω, ξέρω εγώ, 100-120 χιλιάδες ακίνητα. Γιατί οι μεγάλες τράπεζες τώρα, μην νομίζεις, τέτοιο όγκο ακινήτων έχουν. Λοιπόν, αν έχω στα χέρια μου αυτές, μπορώ να κάνω μια επιλεκτική τακτική εισόδου στην αγορά ακινήτων, ξέροντας ότι αυτή η αγορά θα παίξει χοντρά στα επόμενα χρόνια, γιατί για αυτή είναι ενδιαφέροντα φαντ. Δεν ενδιαφέρονται τώρα για να πάρουν απλά το σπιτάκι του φτωχού. Θέλουν να χτυπήσουν την πλούση. Είναι πολύ βασική σε αυτό, γιατί στο παρελθόν δηλαδή έλεγες ότι αυτό που λέμε το σπιτάκι του φτωχού. Ωραία, και να το πάρει, τι το κάνει η τράπεζα. Όχι, δηλαδή, τώρα θα αλλάξει τίτλου. Τους έμεναν ουσιαστικά και κάποια που βλέπαμε, ας πούμε, σε γειτονίτσες, έτσι κάτι λοιπόν. Κάποια στιγμή το πει η τράπεζα. Τι να το κάνει η τράπεζα, εν πάση περιπτώσει. Όχι τώρα. Τώρα λοιπόν. Έχει ανοίξει η αγορά. Και είναι και πολύ σημαντικό αυτό που είπες τώρα για την αγορά ακινήτων. Γιατί προβλέπουμε ότι αυτό θα έχει. Αυτό θα έχει. Οπότε, λοιπόν. Γιατί να μην έχει πρόβλημα. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης. Γιατί έτσι, να μην τα πάρει στα χέρια. Και μετά όταν θα έρθει ο άλλος, το τάδε επενδυτικό κεφάλαιο ή ο τάδε κερδοσκόπος να παίξει με τους τίτλους της αγοράς κινήτων στην Ελλάδα, να είναι σε προνομιακή θέση η τράπεζα και να πουλήσει χρυσάφι. Αυτό που πήρε για πεταροδεκάρες. Εντάξει. Λοιπόν, βεβαίως. Είναι λογικό και εγώ να ήμουν στο επιτελείο τους. Αυτού του τύπου τη στρατηγική θα την είχα ποτέ δει. Για το προσώπητο των τραπεζιτών. Έτσι, ξέροντας τι πάει να γίνει. Έτσι. Αν αλλάξει η κατάσταση, την κάτσανε τη βάρκα. Πώς θα αλλάξει, Δημήτρη, πες καμιά ιδέα. Το πώς θα αλλάξει είναι στο χέρι μας. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως είναι πολιτικό το ζήτημα. Είμαστε πλειοψηφία. Είναι πολύ εύκολο να αλλάξει η κατάσταση. Πολύ αν το πάρει αποφάσεις, βεβαίως. Πάρα πολύ εύκολο. Είναι εξαιρετικά εύκολο. Όλα αυτά τα πράγματα αλλάζουν και αλλάζουν εύκολα και γρήγορα. Μέσα σε μέρες. Σε 24 ώρα μπορούν να αλλάξουν. Αρκεί να υπάρχει κατάλληλη πολιτική βούληση. Να έχει μια κυβέρνηση δηλαδή, η οποία να μην σου λέει εγώ χαίρετε την κατάσταση. Και το έχουν κάνει και το έχουν ξανακάνει. Γιατί δηλαδή η εμπορική τράπεζα σε ποιον ήτανε, ποιανού ήτανε, του Ανδρεάδη. Έτσι και έγινε μια ωραιότατη κρατική τράπεζα. Τα πάντα γίνονται, αρκεί να το θέλει ο κόσμος να υπάρχει υποστήριξη. Η εμπορική δόθηκε στην. Την πήρε το κράτος με τεράστια χρέη. Τεράστια χρέη. Έτσι, τα οποία έχει φορτώσει βεβαίως η οικογένεια Ανδρεάδη. Δεν είναι ότι είχαν δημιουργηθεί εκφύσεως. Έτσι, γι' αυτό και όλα στην έδωση στο κράτος. Κοινωνικοποίησε, κρατικοποίησε τα χρέη της. Λοιπόν, και απαλλάχθηκε η οικογένεια και έκανε άλλες δουλειές, άλλες business. Λοιπόν, γιατί το κράτος μπόρεσε και άντεξε και έκανε αυτά τα πράγματα. Και λειτουργήσε η τράπεζα με τον τρόπο που λειτουργήσε και όλα αυτά μετά, μέσα σε μέρες. Και δεν ήταν μόνο οι τράπεζες, ήταν και τα τρένα. Προς όφελο. Η Ολυμπιακή έφυγε από τα χέρια του Ωνάση με 600 εκατομμύρια δολάρια χρέος. Για τα δεδομένα της του ελληνικού κράτους εκείνης της εποχής. Είναι τρομερό όνομα. Ωστόσο, δούλεψε, ανασυγκροτήθηκε, απέκτησε ένα εργατικό δυναμικό, εργασιακό μάλλον δυναμικό. Εργατικό δυναμικό τώρα. Το οποίο ήταν αφοσιωμένο, είχε ψηλή παραγωγικότητα, άσχετα τώρα ότι οι κυβερνήσεις την μεταχειριζόντουσαν λες και ήταν σουγκαρίστρα για τα δικά του συμφέροντα. Λοιπόν, γιατί αυτό το πράγμα μπόρεσε και έγινε και δεν μπορεί να κάνουμε τώρα να λειτουργήσει αυτή η οικονομία προς όφελος των πολλών. Μεγαλύτερη έχουμε μνήμες και εμπειρία ότι όλα αυτά είναι ένα τίποτα σαν εμπόδια εάν υπάρχει πολιτική βούληση. Έτσι, οι νεότεροι καλά θα κάνουν να αναζητήσουν και αυτοί οι πηγές και να διαπιστώσουν ότι αυτά που τους λέμε και τους φαίνεται βέβαια τα 50 χρόνια πίσω πάρα πολλά για να το καταλάβουν, θα είναι να το αναζητήσουν και να το ψάξουν, να δουν ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ εύκολα, αρκεί να θέλει ο κόσμος. Στην προκειμένη περίπτωση, αύριο, εσείς τι θα κάνετε?
σαν σώμα συνδικαλιστικό. Τι θα πείτε στους συναδέλφους? Εμείς περιμένουμε σήμερα την απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΕΠΕΤΕ. Ας πούμε ότι του λογαριασμού δηλαδή. Του λογαριασμού. Ναι. Ας πούμε ότι αποφασίζουν να μας καταβάλουν την επικούρηση του Δεκέμβρη. Και να αρνηθεί. Πας μετά στα Βραγιαδάκη και σου λέει: εγώ σας το είπα. Δεν έχω λεφτά. Εγώ σας το είπα. Δεν έχω λεφτά. Η διαχειριστική διαχειρίζεται χρήματα υπάρχοντα. Δεν διαχειρίζεται χρήματα μέλλοντα να εισέλθουν, να εισρεύσουν στο λογαριασμό. Ακόμα, τι κάνουμε ακόμα, τότε. Ακόμα λοιπόν και να βάλει αυτά τα χρήματα. Εν πάση περιπτώσει, έχει ανοίξει ένας δρόμος ο οποίος δυστυχώς φαίνεται ότι είναι χωρίς επιστροφή. Αλλά ίσως και όλο αυτό. Πράγματι όμως βλέπει κανείς ότι εκεί που κάναμε κάποιες διαδηλώσεις, που δεν ήταν βέβαια αυτό το ζητούμενο, αλλά εκεί που κάναμε κάποιες διαδηλώσεις μπροστά στο κεντρικό της Εθνικής και ήταν 200 άνθρωποι και πολλούς έλεγα ας πούμε, ήταν μια θλιβερή εικόνα. Τώρα όμως γεμίζει και τακτικά και πολύ σύντομα και έχουμε φτάσει σχεδόν και κάθε μέρα. Δεν μπορεί να είναι κάθε μέρα ο κόσμος. Ναι. Κόσμος κατεβαίνει όμως κάθε μέρα. Χτες κλείσανε την τράπεζα σε ώρα λειτουργίας και το κεντρικό κατάστημα και το σταδίο και κάποιες ώρες στο Σύνταγμα, γιατί φοβήθηκαν μην μπουν μέσα οι συνταξιούχοι. Κατεβαίνει λοιπόν κόσμος και ίσως μέσα σε όλο αυτό, δηλαδή βλέπεις τον κόσμο ότι λίγο-λίγο συνειδητοποιεί ότι πρέπει να έρθει εκεί. Χρόνια ακούγαμε δικαιολογίες, ναι. Τα εγγόνια, κάπως ήταν δικαιολογίες. Εγώ είδα συνάδελφο, είχα 40 χρόνια να τον δω. Δεν κατέβαινε ποτέ του. Βλέπουμε λοιπόν όλος ο κόσμος. Ξέρετε έρχεται, ποτέ θα τρομάξει, η τράπεζα? Όταν αντιληφθεί ότι αυτός ο κόσμος κατεβαίνει κάτω, όχι για να παρακαλέσει ή έστω να διαμαρτυρηθεί για την κατάστασή του, αλλά γιατί είναι αποφασισμένος να αλλάξει την κατάσταση. Όταν δει μπροστά ένα κόσμο ο οποίος είναι αποφασισμένος ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει, τότε θα αρχίσει ο κύριος Βραγιαδά. Όχι. Δεν είναι το θέμα του προσώπου. Έτσι. Βάλει κάτι λίγα στο λογαριασμό. Κάτσε. Θα σκέφτεσαι το εξής. Κάτσε, φίλε μου. Η φυλακή αρχίζει και αχνοφαίνεται. Δώσ' τους κάτι. Είναι μόνο αυτός ο δρόμος που λέει. Ναι. Δηλαδή, πράγματι, είπαμε τα τότε δικαστήρια μόνο. Και θα τα συνεχίσουμε. Με μικρές ελπίδες. Η διαπραγμάτευση. Βλέπουμε, δεν μας έχει όταν οδηγήσει. Δεις, όταν δεις, δεν είναι μόνο είναι αυτό, είναι όταν δεις, ότι φίλε μου, εγώ θα φτιάξω κυβέρνηση. Μα πώς θα γίνει, στην τρύπα του βοδιού, του βοδιού του κέρατο, εγώ θα τη φτιάξω την κυβέρνηση και θα σε αρπάξει από το σβέρκο και θα σε κλείσει φυλακή για όλα αυτά που έχεις κάνει. Λοιπόν, αυτό, αν αρχίσει και το αντιλαμβάνεται, αυτό, σαν απειλή, απέναντι στον κόσμο που δεν κατεβαίνει για να το απλά να διαμαρτυρηθεί, να τα σπάσει όλα και τα άλλα αυτά τα πράγματα, αυτά δεν τον ενδιαφέρουν. Ξέρει πολύ καλά να τους αντιμετωπίσει αυτούς. Το κράτος αφήσει, θα φέρει κάποια στιγμή τα ΜΑΤ και θα γίνει χαμός όπως έγινε στα ειρηνοδικεία. Έτσι. Αν όμως αντιληφθεί ότι αυτός ο κόσμος κατεβαίνει κάτω να απαιτήσει ό,τι είναι δικό του με την προοπτική να αλλάξει αυτή την κατάσταση, να την αλλάξει ριζικά για να μην ξαναπειληθεί και ο ίδιος και τα παιδιά του και τέλος πάντων η πατρίδα συνολικά. Τότε αυτός θα αρχίζει να ψάχνει τρόπους, να αρχίζει να μαλακώνει. Σου λέει, γιατί να τον πληρώσω εγώ αυτό το πράγμα που κάνανε οι άλλοι? Γιατί να βγω εγώ εξελαστήριος? Γιατί οι πιο εύκολοι. Και τα αφεντικά θα ελιχθούν παραπάνω. Φυσικά, τα του Χουσού και τα λοιπά. Και ο κάθε Πετρόπουλος θα σου πει, κάτσε φίλε μου, εδώ είναι αγριεμένα τα πράγματα. Συμπαρίστα με πράξεις. Δεν φοβάται άμα τον πλάκω στο ξύλο. Φοβάται τη φυλακή. Τη φυλακή θα φοβούνται. Σήμερα, όπου έδωσα μια συνέντευξη, αυτό που σόκαρε κυριολεκτικά είναι όταν είπα το εξής: η μεταπολίτευση ξεκινάει με το να τους κλείσουμε φυλακή. Δεν μπορεί να υπάρξει μεταπολίτευση σε αυτόν τον τόπο εάν δεν κλειστούν φυλακοί οι προτέτοι. Όπως έγινε με τη Χούντα, όπως έγινε παλιά με το 22. Ναι, διαφορετικά θα είναι σαν να αποδέχεσαι τις πράξεις. Μια από τα ίδια. Ξέρεις τι έγινε? Τις πράξεις τους. Που στέλνανε βουλευτές τοπικοί στους δημοσιογράφους και πέστε του να μην το ξαναπεί και αυτό. Δεν τρομάξανε μέχρι αηδίας. Αυτό τους τρομάζει. Όταν λοιπόν έχει φυλακή ένα κόσμο, που έχουν εχώσει τον κόσμο όλων. Το συζητάνε. Δεν τους νοιάζει. Λοιπόν, όταν αρχίσουν και αχνοφαίνεται η φυλακή στον ορίζοντα, και πότε θα δούμε αυτό? Όταν δω τον κόσμο αποφασισμένο. Γιατί από αυτόν εξαρτάται, δεν εξαρτάται, έτσι. Και το δει, τότε θα αρχίσει να λυγίζει και ο ίδιος. Τότε θα σε πλησιάζει και θα σου λέει, ξέρεις, εγώ μαζί σου είμαι. Εγώ δεν με βλέπεις έτσι. Μαζί σου είμαι. Σε αυτή τη φάση
που οργανώνουν τον αγώνα. Θα δεις και τους δικαστές να αλλάζουν. Αυτούς που σου λένε ότι είναι δόλος. Ναι. Αλλάζουν τότε, γιατί σου λέει αν κάτσε αυτή εδώ. Είναι και οι συμβουλιογράφοι ανακαλύψανε τις κρυφές εξόδους στη Λουκάρεως. Έτσι, λοιπόν. Στα άλλα δικαστήρια. Υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί σου λέει ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ΑΝΕΛ. Που τώρα λένε αυτά και μιλάνε και μετά θα κάνουν άλλα. Λοιπόν, έχεις να κάνεις με έναν κόσμο ο οποίος είναι ζυμωμένος με το πρόβλημα και απαιτεί πλέον. Δεν λέει, εντάξει, αναθέτω στον κύριο Τσίπρα που με παραμύθιασε με τα περί ελπίδας, ότι εγώ πλέον απαιτώ και θα πρέπει να το αλλάξω και θα τα αλλάξω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, όταν δουν ένα τέτοιο κόσμο, χωρίς ιδιαίτερες απειλές, όχι ούτε ένα ξυλοφορτώματα, ούτε τίποτα. Στο κάτω ζωγραφείς είμαστε αξιοπρεπείς άνθρωποι. Στο κάτω ζωγραφείς, παιδί μου, σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, μόλις αντιληφθούν αυτό το πράγμα, γιατί αυτό τους τρομάζει, τίποτα άλλο δεν τους τρομάζει, το πολιτικό κόστος, ξέρουν πολύ καλά ότι άλλοι τους ανεβάζουν, άλλοι τους κατεβάζουν. Και κέντρα έξω από τη χώρα. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Τα μέσα τα έχουν, δεν τους νοιάζει. Η φυλακή τους τρομάζει. Για να πούμε φυλακή πρέπει να αλλάξει όμως όλο το σύστημα. Γι' αυτό λέω πολιτικό. Δεν θέλει τίποτα. Θέλει μια άλλη κυβέρνηση. Η οποία να είναι κυβέρνηση που πραγματικά πατάει στον κόσμο. Να σέβεται τον εαυτό. Το ψάρι που έχει βάλει βρωμάτι. Γιατί το κάνανε αυτό τώρα, υποτίθεται, ψηφίσαν την κυβέρνηση της Ελπίδας και λέμε πόσα χρόνια πάλι. Γιατί είχαν αρχίσει από πριν. Είχαν αρχίσει. Καταλαβαίναν ότι δεν πάει αυτό το πράγμα. Ότι θα με πάνε στον πάτο. Βγήκε η κυβέρνηση Ελπίδας. Αυτή τη στιγμή όμως κινδυνεύει η επιβίωσή τους. Γιατί είδατε τι λέτε, ότι το στεγαστικό, ας πούμε, είναι το πρώτο που θα πάρει σβάρνα η κατάσταση. Και βεβαίως, κοίταξε, υπάρχουν και κάποιος κόσμος, μιλούσαμε στην Πάτρα, ας πούμε, με κάποιο κόσμο, ας πούμε, που ο οποίος είχε μια οικονομική επιφάνεια, καταστράφηκε, του έχει μείνει ένα σπίτι, αξιόλογο, ή κάποιο ακίνητο, και θα το πάρουν τώρα από τις τράπεζες. Ναι, θα το πάρουν. Λέει, α, εισιχτήρ, να μου το πάρουν τουλάχιστον να γλιτώσω από το χρέη. Αν δεν πρόκειται να γλιτώσεις. Γιατί αυτό το εξηγούσα, ότι ρε φίλε μου, πες ότι έρχεται η τράπεζα τώρα και στο παίρνει. Στο παίρνει, πολύ ωραία. Εσύ πού θα πάρεις. Πόσα πάρουμε, θα ξεχρεώσεις. Από τα 500 χιλιάρικα θα ξεχρεώσεις στα 100. Τα χάνει όλα. Τα καθαρίζει. Ναι, αλλά θα του μείνει ξεκινάει ανεξόφλητο. Ωραία, θα πάει στο ενίκιο. Θα πάει στο ενίκιο να μείνει. Έτσι, λοιπόν, και του χρόνου θα πρέπει να πληρώσει 20-25% παραπάνω φόρους. Πρώτα απ' όλα, δεν θα πάρει σύνταξη. Δεν θα δημιουργήσει χρέη προς την εφορία. Δημήτρη, δεν θα πάρει σύνταξη. Δεν θα έχει να δώσει. Δεν θα έχει εισόδημα. Το ξέρω, αυτό λέω. Ότι δεν γλιτώνεις με το να σου πάρουν το σπίτι και γλίτωσες το χρέος. Μα δεν θα πάρει σύνταξη. Πώς θα ζήσει. Άντε να περιοριστεί στα ελάχιστα και να πει εκεί που ήμουν ένας ελευθεροπαγγελματίας, ένας επιχειρηματίας, δεν θέλω τίποτα. Μια μικρή σύνταξη και ένα νοικιασμένο σπίτι κτλ. Δεν χρειάζομαι κάτι. Λοιπόν, δεν θα πάρει σύνταξη. Αν δεν κάνει καναστείο και πεθάνει, θα αφήσει τα παιδιά του κληρονομιά τα χρέη και θα τρέχουν να αποποιηθούν την κληρονομιά του τα παιδιά του. Φυσικά. Όλα έτσι. Τα παιδιά αποποιούνται τις κληρονομιές σήμερα. Σωστό είναι αυτό. Όλα. Ναι, σωστό είναι αυτό. Ναι. Μα το ζήτημα είναι αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Δεν είναι ότι χάνεις το σπίτι σου, ρε φίλε, και γλιτώνεις από την τράπεζα. Γλιτώνεις από την τράπεζα, αλλά σε παραφυλάει η εφορία. Ναι. Γιατί η εφορία θα συνεχίσει να αυξάνει. Γιατί διαφορετικά πώς θα πετύχουν τα 3,5% πρωτογενές πλεώνασμα σε μια οικονομία που σφαδάζει. Είναι δυνατόν. Βάλτε κάτω στη Γαλλία για να αποφευθεί κοινωνική εξέγερση. Λόγω υπερβολικής φορολογίας. Ναι. Δεχτήκανε να έχουν έλλειμμα 5,5%. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση τους είπε πάρα. Αλλά και το πάνε πιο μαλακά το σχέδιο. Ναι, δεν το πάνε με το μαστίγιο που μας πάνε εμάς. Θα γίνει ο κακός χαμός. Και βλέπεις, επειδή τα συνδικάτα τους δεν είναι τόσο ξεπουλημένα όσο τα δικά μας, τουλάχιστον δεν έχουν διαλυθεί όσο τα δικά μας συνδικάτα. Κινητοποίηση επί κινητοποιήσεων τώρα με τα εργατικά που κατέβασε ο Μακρόν. Είναι όμως εργασιακά δικαιώματα. Φυσικά, σιγά-σιγά. Εκεί τους ροκανίζουν σιγά-σιγά το. Σταθερά όμως. Και εκεί καταλαβαίνει ο μέσος Γάλλος ότι δεν θα ξεμπερδέψει με αυτή την κατάσταση αν δεν ξεμπερδέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα δεν είδατε με τον Μακρόν που έχασε δημοτικότητα μέσα σε ένα μήνα. Αλλά δίνουν μάχη. Φαντάσου τώρα. Δεν έπρεπε να τον είχαν βγάλει και καθόλου. Αν δεν σε βγάλει. Προφανώς. Σε ένα απίστευτο. Και εμείς δεν έπρεπε να είχαμε βγάλει το τσίπρα. Λοιπόν, αλλά τι γίνεται τώρα. Φοβούμενοι να μην έρθουν, να μην έχουμε οξύνσεις κοινωνικών εκρήξεων στη Γαλλία, που έχουν και μια διαφορετική συνείδηση κοινωνικού χαρακτήρα για το κοινωνικό του κράτο, που είναι μια κατάκτηση ιστορική για του Γάλλου. Ήταν. Δεν υπάρχει τώρα, το έχουν διαλύσει. Λοιπόν, σιγά σιγά, αν τους έκαναν αυτά που μας κάνανε εδώ, η Γαλλία θα είχε βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια. Ναι, θα το είχε επιβάλει ο γαλλικός λαός, δεν μιλάμε ότι θα το είδα έτσι. Λοιπόν,
Απλά τι γίνεται εκεί, γιατί είναι πιο οργανωμένη ακόμη η κοινωνία. Διατηρεί μορφές οργάνωσης κοινωνικής, οι οποίες επιτρέπουν τους να έχουν αγώνες και πολιτικοποίηση πλατιά στρώματα της κοινωνίας. Προσπαθούν βέβαια, ό,τι και κάνουν και εδώ, το προσπαθούν εκεί, αλλά πιο μετρημένα. Σου λέει, μη σκάς καμιά μπόμπα. Οπότε τι βγαίνει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα το νόμο για τα εργασιακά που τον περάσανε σε εμάς το 10, στη Γαλλία τον πήγανε και μισό το 16. Βεβαίως. Λοιπόν, και, το και τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, και μάλιστα είναι δήλωση του Juncker. Λέει, ναι, επιτρέπεται η Γαλλία να έχει 5% πρωτογενές έλλειμμα. Και μα όταν το είπαν ο δημοσιογράφος, μα συγχωρείτε, εδώ έχετε το Maastricht και οι ιστορίες που λέτε 3% του συμφώνου σταθερότητας. Ότι δεν μπορεί να έχει. Λέει, ναι, λέει, ναι, θεωρητικά ισχύει. Αλλά λέει, άμα το επιβάλλουμε στη Γαλλία, θα έχουμε ένταση του αντιαισθήματος. Γι' αυτό λέει, αφήστε, δεν πειράζει, 5% έλλειμμα η Γαλλία. 4,5% έλλειμμα η Ισπανία. Για να μην ενταθεί το αντιε. Εδώ. Πάτησε το στο λαιμό. Ναι, επειδή δεν υπάρχει οργανωμένη αντίδραση μέχρι στιγμής. Γι' αυτό θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να οργανώσουμε τις δυνάμεις μας σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε χώρο που ανήκουμε ή προβληματιζόμαστε για κάποιο κομμάτι της ζωής μας. Θα πρέπει να οργανώσουμε και μία αντίσταση στα όλα τα τεκνόμενα και νομίζω ότι πλέον ο κόσμος είναι όριμος γι' αυτό. Το έχει καταλάβει ότι είναι θέμα πλέον ζωής και θανάτου. Δεν είναι θέμα κάτσε να δούμε αν θα έρθει η ανάπτυξη και κάτσε να δούμε όχι, αν θα... Οποιοσδήποτε έχει δουλέψει στη ζωή του και έχει βάλει και έχει πώς θα σε δουλειά απαιτήσεων. Δεν έχει σημασία αν είναι βιομηχανικός εργάτης και δούλεψε σε τόρνο. Μα είναι η πρώτη που βγήκανε. Ξέρει πολύ καλά ότι το να αλλάξει αυτός ο τόπος είναι ιστορία 24 ώρων. Μπορεί να αλλάξει 24 ώρα αυτή η ιστορία. Και δεν είναι θέμα, α, η νοοτροπία του Έλληνα και ιστορίες. Ο Έλληνας, όπως και ο κάθε λαός, ξέρει να δουλεύει μόνο στα δεδομένα πλαίσια που του έχουν. Όταν θέλανε το 2004 με τους Ολυμπιακούς να είναι τύπος και υπογραμμός η Αθήνα, το πετύχανε μέσα σε ένα μήνα. Μάθανε τον Έλληνα να τηρεί τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, να μην πηγαίνει στις περίφημες, πώς το λένε, λωρίδες, όπου τρέχανε τα αυτοκίνητα που πηγαίνανε τις ομάδες. Εγώ θυμάμαι τότε συζητάγαμε, ας πούμε, μεταξύ Σοβαρού και Αστείου. Σιγά ρε φίλε, μήπως ο Έλληνας οδηγός δεν θα μπει, ας πούμε, εδώ μπαίνει στη Λέα. Στην Λεωδέκτα της Ανάκης, ας πούμε, και κάνει ράλι. Τόσο καιρό όμως, είναι εργοτάξιο Αθήνα, θυμάσαι πόσα χρόνια. Τόσο λέω. Όλοι, όλος ο λαός πειθάρχησε με αξιοπρόσεκτο τρόπο. Δηλαδή, είναι, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν είναι ούτε DNA, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Απλούστατα, ο πολίτης σέβεται τον εαυτό του και την πολιτεία ανάλογα με το πώς το σέβεται πραγματικά η πολιτεία. Ναι. Και αν το σεβαστεί, αν έχει μια πολιτεία που τον σέβεται, που είναι φιλική προς αυτόν, προς τον πολίτη δηλαδή, τότε αλλάζει τα πράγματα. Αλλάζουν τα πράγματα πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, και ιδιαίτερα όταν βλέπει ο άλλος. Δεν έχει βιώσει ο Έλληνας ποτέ. Ναι, μα γι' αυτό και του λέω, κάτσε και σκέψου. Βάλ το μυαλό σου να δουλέψει λίγο. Βάλε μυαλό. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη, ο απλός, ο εργαζόμενος άνθρωπος, δεν έχει ανάγκη κανέναν κερατά από πάνω του. Αρκεί να έχει δυνατότητα να δουλεύει. Να έχει δουλειά δηλαδή. Ναι, ναι. Και μέσα από τη δουλειά να προοδεύει και αυτός και η οικογένειά του. Η δουλειά είναι και να πάνε να σκάβεις τα χωράφια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αλλά αν δεν έχεις δυνατότητα εξέλιξης, μία, δύο, τρεις θα βαλτώσεις. Και σαν άνθρωπος, έτσι. Γι' αυτό πρέπει να έχεις δυνατότητα στη δουλειά σου να βλέπεις εξέλιξη. Να, και εσείς οι ίδιοι. Ναι, έτσι, όταν δουλεύεις, πρέπει να έχεις εξέλιξη στη δουλειά σου. Δεν μπορεί να είσαι εκεί ή και πιο πίσω από εκεί που ξεκίνησε μετά από 20 χρόνια. Δεν έχει νόημα. Καταστρέφεται ολόκληρος ο κοινωνικός ιστός. Χώρια τότε η οικονομία. Αν λοιπόν σου δίνει αυτή τη δυνατότητα μια οικονομία, μια κοινωνία, τι άλλο χρειάζεσαι? Ούτε δάνεια χρειάζεσαι, ούτε τραπεζίτες, ούτε καν κυβερνήτες. Μπορείς να αυτοκυβερνηθείς. Γιατί ξέρεις. Είσαι άνθρωπος δηλαδή που τα χέρια σου και το μυαλό σου πιάνουν. Δεν είναι ανάγκη, ας πούμε, να τρέχεις από πίσω από τον κάθε αυτοδιοριζόμενο σωτήρα αυτού του τόπου. Ή όπως τουλάχιστον εμφανίζονται. Δεν ήταν που είδαν ένα χρόνο χωρίς κυβέρνηση. Είναι τόσο δύσκολο να φτιάξουν. Είναι τόσο δύσκολο να φτιάξουν μια διοίκηση. Όπως τώρα η Γερμανία. Η Γερμανία δεν έχει κυβέρνηση. Δεν έχει κυβέρνηση. Έχει πόσο, 6 μήνες τώρα. Λοιπόν, μπορεί να πει κανείς ότι το γερμανικό κράτος δεν δουλεύει. Είμαστε τρελοί. Άσχετα τώρα για ποιον συμφέροντα δουλεύει. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά αυτό είναι θέμα
πολιτικής απόφασης, έτσι δεν είναι? Πάντως για το δικό σας τον κόσμο, εγώ πιστεύω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία σας σαν συνδικαλιστών είναι να τους εμψυχώσετε για να αντισταθούν σε αυτά τα σχέδια, γιατί έτσι και τους πάρει από κάτω και πέσουν οι άνθρωποι σε κατάθλιψη, αλλή μονό σας θα πάει και αυτός ο αγώνας χαμένος. Σαφώς, αυτό ισχύει για όλους τους Έλληνες. Από το 2010, αυτό ναι, ακριβώς που είπες, αυτό είναι που προσπαθούμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε νίκες, έτσι, η απορία που έχουμε και προσπάθεια που έχουμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε νίκες καμία. Αντίθετα, έχουμε συνεχείς ήττες, με την έννοια ότι προσπαθούσαμε και κάτι άμεσα κερδίζαμε. Ωστόσο, αν μπορεί να πει κανείς ότι είναι κάτι νίκη, είναι ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο. Σηκώθηκε από τον καναπέ του, πήρε τηλέφωνο τον συνάδελφό του, άμα τι γίνεται ρε παιδί μου και τι θα κάνουμε. Ακούμε προτάσεις οι οποίες κάποιες έχουν, κάποιες δεν είναι στη σωστή βάση, ζήμωση, αλλά γίνεται όσμωση, αυτό έχει σημασία. Το βασικό είναι να υπάρχει ενδιαφέρον. Συνειδητοποιούν και όλοι και περισσότεροι το σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα και δυστυχώς βλέπουν ότι και αυτό το μέλλον που προβλέπεται δεν θα έρθει ο επόμενος Τσίπρας, εν πάση περιπτώσει, να φέρει λοιπόν την ελπίδα και αυτός. Όπως θα την πει κάπως αλλιώς, κάπως αλλιώς, αλλά ότι είναι κάτι που πρέπει να το παλέψουν μόνοι τους. Και αυτό το βλέπουμε συνεχώς και μιλάμε βέβαια και οι ανθρώπους. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο είναι μήνυμα. Είναι πολύ βασικό, δηλαδή εμπειρία, η εμπειρία που είχαν αυτοί οι άνθρωποι όλα τα χρόνια δουλεύοντας και η εμπειρία που αποκτάει κανείς όσο περνάνε οι δεκαετίες της ζωής του, νομίζω ότι προχωρούν πια σε μια σωστή κατεύθυνση. Και αυτό είναι ίσως και το μόνο κομμάτι ελπίδας που μπορούμε να έχουμε για τα επόμενα, το μόνο πραγματικό, αυτή η ελπίδα που θα προέλθει από εμάς τους ίδιους. Ναι, σίγουρα να σηκωθούν να φύγουν όμως και οι κατακτητές από εδώ. Πώς θα κάνουμε? Δεν θα φύγουν μόνοι τους. Μα αυτό είναι το θέμα, ότι δεν θα φύγουν μόνοι τους. Αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση στον κόσμο. Δεν είναι ακριβώς. Για να πάρουμε και τα χέρια μας πια. Φυσικά. Και λέω, ξαναλέω, και μπορεί να φαίνεται υπερβολικό, αλλά τυχαίνει να ξέρω τι λέω. Εάν το αποφασίσουμε, σε 3 μήνες θα έχει αλλάξει αυτή η χώρα. Και το υπογράφω, σε 3 μήνες μέσα. Θα έχει αλλάξει η εικόνα. Σαν λίγο δεν λες τώρα, έτσι, για να εφαλαγώ. Θα συνεννοηθούν οι Έλληνες επειδή μεταξύ ξέρω, τους. Επειδή είμαι της πιάτσας άνθρωπος. Ναι, θα συνεννοηθούν οι Έλληνες μεταξύ τους για να την αλλάξουν. Καταρχάς, φαντάσου το λίγο. Ναι. Φαντάσου μια κυβέρνηση που βγαίνει και σου λέει ότι χρωστάς, ξέχασε το. Ξέχασε το, ξεκινάμε από μηδενικής βάσης. Πόσα έπαιρνες? 1000. Από αύριο παίρνεις 2000. Φαντάσου μόνο τι θα γίνει για την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Το βάσανο, το βραχνά που θα φύγει. Ξέρεις ποιο ήταν το πρόβλημα? Είναι ότι μόλις φύγει αυτός ο βραχνάς, θα γλεντάει από το πρωί μέχρι το βράδυ ο Έλληνας. Καλά. Αυτό θα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τα παιδιά μισούν, πρέπει να δουλέψουμε κιόλα. Αλλά αυτό είναι καλό να συμβεί. Γιατί έχεις... πρέπει να φύγει από αυτή την κατάθλιψη που τον έχουν οδηγήσει. Και όταν έχει μια ευπρεπή διακυβέρνηση που δεν σε εξαθλιώνει, ούτε σε ταπεινώνει, ούτε σε αναγκάζει να μεταχειρίζεσαι σε παράνομα μέσα για να επιβιώσεις ή για να εξασφαλίσεις το ψωμί σου, τη στέγη σου κτλ. Αποδοπατάς την αξιοπρέπειά σου. Έτσι. Λοιπόν, αυτό και μέσα σε ελάχιστο χρόνο είναι ορατό στον κόσμο. Ότι δεν χρειάζεται να κάνει κολοτούμπες για να κερδίσει το ψωμί του, ούτε απατεωνιές. Ότι το κράτος είναι σωστό και δίκαιο απέναντί του και ο ίδιος πρέπει να είναι απλά εργατικός και να αποδέχεται τους κανόνες μιας καλύτερης διακυβέρνησης. Και αυτό δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο, αρκεί να το θέλει και ο κόσμος και αυτός που θα στείλει επάνω. Ο κόσμος. Δεν το φορτώνεις με τη βία. Είναι προς το συμφέρον του. Όταν είναι ευνομούμενη η πολιτεία, προοδεύουν, η ουσία των πολιτών προοδεύει. Ποιος δεν προοδεύει? Το λαμόγιο. Δείτε τους συμπολίτες μας που είναι διασκορπισμένοι στην Ιφίλιο. Ξεχωρίζουν. Δεν λένε ότι οι Έλληνες είναι λαμόγια στο εξωτερικό, μόνο εδώ. Γιατί έχουμε ένα κράτος απέναντί μας, το οποίο είναι βασανιστής μας. Όχι, καλά, αρχιλαμόγιο είναι. Και όλα τα άλλα. Και όλα τα άλλα. Αλλά μας βασανίζει, γιατί δεν είναι καλό να σε διοικεί ένα λαμόγιο. Είναι εύκολο. Σωστό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, οι οποίοι είναι έτοιμοι, ιδιαίτερα νέα παιδιά, με εξαιρετικά προσόντα, που είναι στο εξωτερικό και κοιτάνε την ώρα και τη στιγμή να γυρίσουν πίσω, να φορτωθούν το βάρος της ανοικοδόμησης αυτής της χώρας. Είναι τα δικά μας παιδιά αυτά. Και μου λες ότι μέσα σε 3 μήνες, ξέρεις τι οργασμό θα έχει αυτή η χώρα σε 3 μήνες μέσα? Με τον κόσμο να γυρίζει πίσω να δουλεύει και χωρίς νοοτροπίες, τις κακές νοοτροπίες που λέμε. Αυτός ο κόσμος που ξέρει τι σημαίνει δουλειά, τι σημαίνει δίνω και δίνομαι,
Λοιπόν, οπότε αυτός ο κόσμος θα ξεμπερδέψει και με τις νοοτροπίες. Τις δικές μου νοοτροπίες, τις νοοτροπίες τις παλιές, αν θέλεις. Τις δικές μου, δεν λέω για κανέναν άλλον. Λοιπόν, είναι δυνατόν να μην γίνει αυτό μέσα σε λίγους μήνες? Εδώ κατορθώσανε σε άλλες συνθήκες οι γενιές, οι παλιές γενιές που περνάγανε πολέμους, απανωτούς πολέμους, επί δεκαετίες πολέμους, και ανασυγκροτούσαν τη χώρα τους μέσα σε λίγους μήνες με τα μέσα που είχαν τότε. Οι παππούδες μας. Που δεν είχαν τίποτα. Τίποτα. Είναι δυνατόν εμείς τώρα να μην μπορούμε να πατήσουμε στα πόδια μέσα σε τρεις μήνες? Απλά μας έχουν μάθει να είμαστε ραγιάδες δεκιάδες με αυτόν το δράμα. Και ορισμένοι το έχουν αποδεχτεί. Είμαστε έτσι. Για να είμαστε. Καλλιεργήθηκε πολλά χρόνια. Το αυτό λέμε. Από τη μήτρα της μάνας. Πολλά χρόνια τώρα. Δηλαδή όλο αυτό στη μεταπολίτευση, όλη αυτή η φλόγα γύρισε και δεν έγινε όλη όμως αυτή η νοοτροπία. Δεν πάβει να υπάρχει αυτή η κρίσιμη μάζα που έχει όλα εκείνα τα στοιχεία για να μπορέσει να θέσει καινούργια δεδομένα. Το πιστεύω και εγώ αυτό. Ναι. Το πιστεύω και εγώ αυτό, και επίσης και για τη νέα γενιά. Κάπου θα ισορροπήσουν. Δηλαδή από το «σε έχω ξεφτυλίσει γιατί σε βάζω να παρακαλάς οποιονδήποτε για να βρεις μια δουλειά και να μπορέσεις να επιβιώσεις». Ναι, μέσα δεν το έχει δεχτεί πάνω της, το έχει δεχτεί ο γονιός της νέας γενιάς. Ναι. Ο γονιός έτρωγε το φτύσιμο τόσα χρόνια για να περάσει το παιδί του καλύτερα. Και δεν θα περάσει όμως καλύτερα έτσι όπως φαίνεται. Πιστεύω η νέα γενιά θα πάρει την εκδίκησή της. Πιστεύω ότι κάπου θα ισορροπήσουν. Και για το γονιό του. Κάπου θα βρούνε την αξιοπρέπειά τους, δηλαδή και αυτοί, και το τι πρέπει, πώς πρέπει να διαμορφώσουν το αύριο. Στο χέρι μας. Ναι. Δεν είναι στο χέρι κάποιων τρίτων, στο χέρι του καθενός μας είναι. Και αν το δούμε σαν προσωπικό μας αγώνα, τότε και μόνο θα έχουμε επιτυχία. Ή εν πάση περιπτώσει, αν θεωρούσουμε ότι μας αφορά πραγματικά και ότι δεν είναι ούτε ταξίματα ούτε τίποτα. Αν δεν συμμετέχουμε σε μια πολιτεία και δεν την ελέγχουμε, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα. Αν θέλουμε να ζήσουμε σαν σκλάβοι, είναι θέμα να το αποφασίσουμε. Πώς θέλουμε να ζήσουμε. Είναι εξαρτώμεθα από τις ελπίδες και από τις υποσχέσεις του καθενός και μόνοι μας να μην έχουμε οχυρώσει τον εαυτό μας, τότε πράγματι κατά πάθος είμαστε σκλάβοι. Εντάξει, έτσι, τώρα τελειώσαν και τα ψέματα, εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Ναι, βέβαια. Και η εκπροσώπηση τελείωσε. Τελειώσαν τα ψέματα. Σε επόμενες εκλογές να δείτε πόσα θα ακούσουμε, που ενδέχεται και να μην είναι και μακριά. Θα ακούσουμε πάλι. Εντάξει, απλά το θέμα είναι να μην εξαπατηθεί. Να μην εξαπατηθεί. Να μην εξαπατηθεί ο κόσμος ξανά. Λοιπόν, με αυτό και με αυτό λοιπόν να κλείσουμε, γιατί βλέπω ότι έχει περάσει και η ώρα. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε όλους που μας ακούσατε και σε όλους τους αγώνες. Ναι, σε όλους τους συναδέλφους μας. Εγώ θα πω και καλές γιορτές από τώρα. Μακάρι να πάρουμε το μηνιάτικό μας να κάνουμε και γιορτές. Να είναι η τελευταία χρονιά που βρισκόμαστε υπό κατοχή. Αυτή είναι ακόμα καλύτερη ευχή λοιπόν. Ναι. Για όλους μας και για τους πατεράδες μας και τις μανάδες μας και για τα παιδιά μας και εμάς τους ίδιους. Να είμαστε καλά. Καλό απόγευμα λοιπόν. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.